Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, 25η Μαρτίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Γιώργο, χρόνια εδώ πολλά. Είμαστε. Χρόνια και πολλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο. Εδώ είναι η σημαία, ε. Ακριβώς. Η ελληνική σημαία. Η σημαία που κυματίζει σήμερα και χθες στα περισσότερα μπαλκόνια χιλιάδων Ελλήνων. Βεβαίως και πολύ σωστά το επισημαίνεις. Αλλά δεν το κάνουμε λοιπόν, όπως αυτό. Για αυτή τη σημαία που. Τι θα έλεγα. Σε όλο τον κόσμο σήμερα είναι τι. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πούμε για τη σημαία μας. Και ό,τι σημαντικότερο για να τιμήσουμε τους ήρωές μας σήμερα. Από τη μία της Ελλάδος μέχρι την άλλη και όχι μόνο Γιώργο, και στο εξωτερικό. Για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και τιμούν αυτή την ημέρα με παρελάσεις στις χώρες που ζουν. 25η Μαρτίου, η ώρα είναι 7 παρατέταρτο, είναι καινούργια η ώρα πλέον. Άλλαξε και η είναι ώρα. Είναι η φρέσκια ώρα, είναι χάσαμε η θερινή. Και μία ώρα είπε έτσι, σήμερα. Η θερινή. Αλήθεια, τέτοια ώρα έξω ακόμα είναι νύχτα ή άρχισε να χαράζει σιγά σιγά. Για να μας πάρετε λοιπόν. Ώρα. Χρόνια πολλά. Ναι. Τηλεφωνήστε μας στο 210-48. 00 170 έως και 171, 72, 73, 74. Και έχουμε και το καλημέρα παπάκι sky.gr. Ακριβώς. Με αυτούς τους δύο τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας, να μας πείτε τις καλημέρες σας, να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε, τα χρόνια πολλά. Και να ευχηθούμε Γιώργο, χρόνια Ακριβώς. πολλά στον Ευάγγελο, στην Ευαγγελία, λοιπόν, στη Λίτσα. Χρόνια σήμερα. Πολλά στη μάνα σου που γιορτάζει σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ και σε όλους βέβαια. Εδώ είμαστε, εδώ είναι νύχτα ακόμα, ναι, είναι Ένταξη. Νύχτα. Τώρα και... σιγά σιγά θα μεγαλώνει όμως η μέρα, Γιώργο. Σιγά σιγά θα μεγαλώνει. Και μου έχεις πει ότι μεγαλώνει έως. Αργεί να βραδιάσει τώρα ναι. Η μέρα. Δηλαδή, 7 η ώρα θα είναι ήλιος, για παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, έως 21, έως 21 Ιουνίου ναι. η μέρα θα μεγαλώνει. Από 21 Ιουνίου και μετά θα αρχίζει και πάλι μικραίνει. Να μικραίνει μέχρι 21 Δεκεμβρίου, που έχουμε την πιο μεγάλη νύχτα και την πιο μικρή μέρα. Να σου έτσι πω, πώς σου φάνηκε σήμερα που ξύπνησες μια ώρα νωρίτερα. Μια ώρα. Μια ώρα. Γιατί έτσι αλλιώς... Παναγιά μου, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πράγμα. Εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας. Όλος ο κόσμος λέει δεν το αντέχω, εσύ λες μια χαρά. Πάμε τίποτα να δούμε τα γεγονότα. Σε παραδέχομαι. Από το 1990 γίνεται αυτή η δουλειά. Έχω κάνει τη νύχτα μέρα, Μάγδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλουμε σήμερα ένα στοίχημα. Πόσοι κυρίες και κύριοι θα ξυπνήσετε σήμερα νωρίς-νωρίς. Να, κοίτα να δεις πόσα τηλεφωνήματα. Και θα ξεχάσετε να βάλουμε τα ορολόγια στη θέση. Όταν ήμασταν μαθητές στο γυμνάσιο και στο λύκειο, 28 και 25 Μαρτίου, λέγαμε το Ιωθινό. Έτσι, ήταν οι 4 με τα τύμπανα, 3 με τις τρομπέτες ναι. και άλλοι τραγουδάγανε. Ξέρεις τώρα πρωί-πρωί να αρχίσεις να λες το καιρό κλπ. Και πηγαίναμε και γινόταν αυτό. Και μετά παρέλαση και μετά σημαίες και ιστορίες κλπ. Τι θυμάσαι από την παρέλαση. Εντάξει. Λοιπόν, τι θυμάσαι από την παρέλαση. Τη σημαία, τη θυμάμαι. Ναι, τη θυμάσαι. Γιατί τέτοια τη ώρα. Τη βόλτα μετά την παρέλαση. Ναι, αυτό είναι που σου έχει μείνει. Ακριβώς. Θυμάμαι μια χρονιά που κρατούσα τη σημαία και φύσαγε πάρα πολύ. Φύσαγε πάρα πολύ και εγώ έπρεπε να με πάρει. Ναι. Γιατί ζούσε κλαρία, δύνατος. Και πάει ο καθηγητής και λέει στον παππού μου: πες του να τρώει περισσότερο, γιατί του χρόνου θα τον πάρει και σημαία μαζί. Φύσαγε και κάνει και κρύο, χιονόνερο. Ναι. Την ημέρα ήταν 25η Μαρτίου. Πάμε. Μας ενδιαφέρουν Γιώργο. Τα δικά σας θέματα. Ωραία, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρέλαση με καλό καιρό σήμερα. Με καλό βέβαια, καιρό, βεβαίως πολύ σημαντικό. Η ώρα είναι 6:48 πρώτα λεπτά. Είναι καινούργια ώρα. Η θερινή ώρα για να αρχίσει ο κόσμος έτσι να καταλαβαίνει τα καινούργια. Να καταλαβαίνει. Τα πολύ ωραία. 5:48 είναι. Λοιπόν, όποιος διακόψει την παρέλαση σήμερα, αυτόφορο. Ναι, και όχι αυτόφορο, μόνο. Για φαντάστο. Και όχι μόνο, όποιος διακόψει την παρέλαση. Εδώ αυτόφορο, που φτάσαμε. Για να δούμε τι έγινε χθες. Να δούμε τις εικόνες τις χθεσινές. Για οι οποίες εικόνες δεν εντυπωσίασαν τους μεγάλους τόσο, αλλά κυρίως τους μαθητές, τους μικρούς μαθητές. Έτσι. Στους οποίους να δείχνουμε τη σημαία πίσω αντί για να έχουμε την ένα σχετικό φόβο, γιατί πρώτη φορά τα παιδιά παρήλαβαν με αυτές τις εικόνες πίσω Ακριβώς. από τα κάγκελα με τόσους αστυνομικούς. Και το χειρότερο από όλο, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι. Έτσι. Ότι οι γονείς δεν καμάρωσαν τα παιδιά τους στο Σύνταγμα, καμάρωσαν τους αστυνομικούς ακριβώς. Από ένα χιλιόμετρο μακριά. Μπράβο. Όχι μόνο αυτό. Περπατήσαν και ένα Έτσι. Χιλιόμετρο, Γιώργο, για να φτάσουν να δουν τα παιδιά τους. Ακριβώς. Έκανα στον αστυνομικό, κάνετε λίγο στην άκρη, να βγάλω μια φωτογραφία στο παιδί μου. Έτσι ακριβώς. Ήταν εικόνες αυτές. Όπως το λες είναι. Φίλες και φίλοι, 6:49 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Θα έρθουν οι ειδικοί σε λίγο εδώ. Και βέβαια, σας έχω μια είδηση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τη βρήκαμε στο νόμο που αφορά την καθημερινότητα. Φρούριο λοιπόν και σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως. Να βλέπουμε πίσω τα πλάνα εδώ. Πλάνα από το κέντρο μπορούμε της να τα δούμε Αθήνας, και full frame τα πλάνα. Από τα την οδό Βουκουρεστίου, έτσι, Γιώργο. Με ήχο και ακριβώς τι έγινε. Πάμε είχαμε, με ήχο, ελάτε. Είχαμε λοιπόν ένταση καθώς είναι εκεί καθηγητές οι ΟΛΜΕ, βεβαίως, οι οποίοι προσπάθησαν να σπάσουν τον κλειό των αστυνομικών
δεν τα κατάφεραν και βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Πήραν κάποιες καρέκλες από ένα καφέ εκεί στη γωνία, τέλος πάντων, και άρχισαν να τις εξφανδονίζουν στους αστυνομικούς. Και οι εικόνες που ακολούθησαν είναι αυτές που βλέπετε μπροστά σας. Είχαμε 29 προσαγωγές, αφέθησαν ελεύθεροι όλοι. Και αυτή βλέπετε, την λοιπόν, εικόνα να μιλήσει από μόνη της. Τι ακριβώς συνέβη, φίλες και φίλοι, δεν έπρεπε να συμβούν αυτά. Τελικά ισχυρή η αστυνομική δύναμη, πιο πολύ η αστυνομική από τους πολίτες στο κέντρο της Αθήνας. Ευτυχώς αυτά τα πλάνα κράτησαν πολύ λίγο και είναι πολύ σημαντικό. Και ίσως είναι και τα μόνα πλάνα που μπορούμε να πούμε ότι είχε σχετική ένταση χθες. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σε όλη την Ελλάδα. Όλη νύχτα φυλάγαν τις εξέδρες. Όλα ομαλά. Όλη νύχτα, τώρα σε λίγο θα δούμε και τον Τζελίκα. Σε όλη νύχτα φυλάγαν την εξέδρα. Δεν έχει ξαναγίνει. Στην Αθήνα. 24ωρη φύλαξη της εξέδρας. Μπράβο. Ότι θα το ζούσαμε και αυτό, Γιώργο, κανείς δεν το περίμενε. 24ωρη φύλαξη της εξέδρας. Πρέπει όμως να σου πω ότι δεν φυλάσαν μόνο την εξέδρα στο Σύνταγμα, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Όπου μπορούσαν και όπου είχαν αστυνομικούς. Διότι υπήρχαν και περιπτώσεις, όπως αυτή που πήγες να πεις στην Καλλιθέα. Δεν θα γίνει παρέλαση. Που ο Δήμος αποφάσισε να μην κάνει παρέλαση, διότι εμείς λέει δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις υποχρεώσεις, διότι δεν έχουμε τη δύναμη να προστατέψουμε τον κόσμο. Στα Τρίκαλα θα φτιάξουν εξέδρα. Ναι, δεν θα το πιστεύεις τώρα. Με για ένα μόνο. Και μοναδικό επίσημο. Βεβαίως. Και αυτός ο επίσημος είναι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, ο οποίος θα είναι μόνος στην εξέδρα για να τιμήσει τα παιδιά και τους ήρωες. Ο Πάγκαλος τι είπε χθες? Ο Πάγκαλος ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική ζωή μετά από 32 χρόνια στο κοινοβούλιο. Κοίτα, εγώ νοιάστηκα αν θα μείνει στην πολιτική ή αν θα αποσυρθεί. Εσύ και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Δεν με απασχολεί καν. Έτσι, ούτε με απασχόλησε ποτέ. Ο κύριος Πάγκαλος δεν με ενδιαφέρει. Είναι... Είπε όμως κάτι για τις παρελάσεις. Ναι, να είπε το δούμε κάτι αυτό. Πολύ σκληρό. Βεβαίως, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εάν είναι σε αυτή τη θέση ο κύριος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, είναι γιατί κάποιοι, όπως γράφει η Καθημερινή σήμερα, εδώ κοντινό, αν είναι εύκολο, ώρες ελευθερίας. Κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για να είναι κάποιοι επίσημοι. Είναι το ένθετο της Καθημερινής. Αυτά, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Να δούμε τι είπε. Πάντα θεωρούσα γελίες εκδηλώσεις παρά τις παρελάσεις. Και δεν έβλεπα για ποιο λόγο μόνοι εμείς από όλη την Ευρώπη έχουμε παρελάσεις στρατιωτικές, ακόμα χειρότερα παρελάσεις μαθητικές. Έτσι, το βρίσκω εντελώς εξωφρενικό. Γιατί η επέτειος αυτή, η οποία πρέπει να εορτάζεται και πρέπει να τιμάται, γιατί πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν και να το τιμούμε, μπορούσε να τιμηθεί με άλλους τρόπους. Και τελικά στις παρελάσεις αυτά να βγαίνουν οι οπαδοί του ενός και του άλλου τραμπούκου ή προωθητή τραμπούκικων απόψεων, έτσι, και να σχημονούν, να ξυλοκοπούν, να πετάνε πράγματα, να εξευτελίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε δύο πράγματα. Είπε, θεωρούσα πάντα ότι είναι γελίες οι παρελάσεις, αλλά και πρώτων γεγονότων. Και μετά είπε και το καινούργιο τώρα που έχει δημιουργηθεί. Εγώ, Γιώργο, προτείνω δηλαδή, να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, τους ανθρώπους οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους, το αίμα τους. Αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Έτσι. Για την Ελλάδα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε. Και να πούμε ότι γίνονται σε πολλές ευρωπαϊκές. Μα τι λες τώρα. Πόλεις. Στη Γαλλία, τη σημαία ρε παιδιά, τη σημαία ζήτησα. Το... Δεν ζήτησα τίποτα παραπάνω. Λοιπόν. Καταλαβαίνεις τώρα. Εγώ, Γιώργο, έτσι, μπράβο, νομίζω ναι. Λοιπόν, ότι πρέπει. Καταλαβαίνετε. Προτείνω το εξής. Να μην πούμε τίποτα εμείς, να δώσουμε το λόγο στους τηλεθεατές. 2-10 κυρίες και κύριοι, 48-00, 170, 171 και 172, να μας πείτε εσείς την άποψή σας για αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Πάγκαλος. Εμείς δεν θα τη σχολιάσουμε. Θα αφήσουμε όχι, το σχολιασμό σε εσάς. Όχι, εγώ το είπα. Ότι αυτό το πράγμα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμένα, ο κύριος Δροσόπουλος, ήρθε το πρώτο μήνυμα από τον για κύριο Δροσόπουλο. Για να είναι σήμερα στη θέση των επισήμων κάποιοι είναι υπουργοί γιατί... και λοιπά, γιατί θα πάρει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Λοιπόν, κάποιοι θυσιάστηκαν σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα. Ναι, εγώ ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις άνθρωπο ο οποίος να έχει σκοτωθεί στον πόλεμο. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ, Γιώργο, θα το έλεγα πολύ απλά. Ότι δείχνει ότι δεν τιμά τους ανθρώπους, τους ήρωες που πάλεψαν όχι μόνο για αυτόν, για όλη την Ελλάδα. Έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό. Για να ξαναδούμε λοιπόν. Και βέβαια η πατρίδα μας, φίλες και φίλοι, η οποία έχει υποστεί χίλια δυο πράγματα, δεν μπορεί να πληγώνεται για μια ακόμη φορά από κάποια γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με αυτές τις μέρες. Και το χειρότερο είναι ότι τη δήλωση την έκανε χθες. Εντάξει. Έτσι. Παραμονή. Αυτά... Εγώ θα αφήσω τον τηλεθεατή απόψεις... και την τηλεθεάτρια να μας πει την άποψή του. Ήδη μου ήρθε το πρώτο μήνυμα από τον κύριο Δροσόπουλο. Καλημέρα σας. Μου λένε ντροπή τα λόγια του κύριου Πάγκαλου. Λοιπόν, ήταν το πρώτο του μήνυμα. Και πάμε στα θέματά μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τη δικιά της σημειολογία.
Και βέβαια, αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στο Μουσείο της Αθήνας. Βεβαίως, από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους δεν μπορούν, Γιώργο, να ανταπεξέλθουν οικονομικά, έστω και σε αυτό το ειστήριο του Μουσείου της Ακροπόλεως, να πάρουν τα παιδιά τους από το χέρι. Θα έχει και μπάντες, θα έχει φιλαρμονική, θα έχει πολύ ωραίες δραστηριότητες να κάνουν τα παιδιά σας και να παρακολουθήσουν. Αδράξτε λοιπόν την ευκαιρία από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, ελεύθερο, ανοιχτή η πόρτα του Μουσείου της Ακροπόλεως. Όποιος θέλει να κατέβει με το μετρό, δεν υπάρχει μετρό σήμερα από τις 8 και μετά και δεν έχουμε για Ακρόπολη. Δεν έχουμε λοιπόν μετρό στο Σύνταγμα, στην Ακρόπολη και στο Πανεπιστήμιο. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες βεβαίως, γιατί περιμένω να έρθει και μια ανακοίνωση μήπως έχει εξελίξεις, γιατί και χθες τα κλείσανε. Ακριβώς. Και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή, Γιώργο, αν εσύ είχες το παιδί σου και ήθελες να πας να το δεις στο Σύνταγμα, να το δεις να το καμαρώσεις, έπρεπε να περπατήσεις από τη Βουλιαγμένης, ίσως, μέχρι το κέντρο. Μάλιστα. Πρώτον. Δεύτερον, για να φτάσεις να δεις το παιδί σου, Γιώργο, έπρεπε να το δεις ή με τα κιάλια, ή να παρακαλέσεις κάποιον αστυνομικό ή αστυνομικούς να κάνουν λίγο στην άκρη για να μπορείς να δεις τα παιδιά σου. Έτσι, μπράβο. Ήταν μια εικόνα την οποία κανείς δεν χάρηκε χθες. Πολύ απλά, ο Έλληνας δεν καμάρωσε τα παιδιά τους. Παρέλασαν χθες οι αστυνομικοί και όχι τα παιδιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ήταν περισσότεροι αστυνομικοί παρά τα παιδιά. Βλέπετε τι ακριβώς έβγαινε. Ούτε ένας πιτσιρικάς. Ούτε ένας πιτσιρικάς δεν γύρισε το κεφάλι του προς την εξέδρα των επισήμων. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι είχαμε και άλλα γεγονότα. Χθες σκότωσαν μια γυναίκα για 5 ευρώ στο Βόλο. Μόλις είχε κατέβει από τα παιδιά της, γιατί μείνει από κάτω η ηλικιωμένη. Είχε ανέβει απάνω να δει τα εγγόνια της που το πρωί. Είχαν και μια μικρή γιορτούλα, μάλιστα. Μπράβο, στο σπίτι. Είχαν μια γιορτούλα. Κατέβηκε κάτω λοιπόν και για 5 ευρώ τη σκότωσαν. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα ήταν. Είναι πολύ πάρα σκληρό. Πολύ... Μπήκαν, την ξυλοκόπησαν τη γυναίκα, τη βρήκαν αμέσως μετά τα παιδιά της νεκρή. Επίσης, με είχαμε... πάρα πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο. Έτσι. Και τα μόνα χρήματα που είχε ήταν 5 ευρώ πάνω 5 ευρώ. Στο τραπέζι της κουζίνας. Πήραν και αυτό το 5 ευρώ και φύγαν. Δεν πειράξαν τίποτα άλλο. Χθες βάλανε φωτιά στο σπίτι, στο πατρικό της κυρίας Γιαννακά, στο Αγρίνιο. Κάποια στιγμή θα την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είχαμε τρεις ληστείες χθες, σε σούπερ μάρκετ, χθες το βράδυ. Τρεις ληστείες σε σούπερ μάρκετ και βέβαια, φίλες και φίλοι, έρχεται ο Γιώργης ο Ρωμανιάς, γιατί σύνταξη πια στα 80 και βλέπουμε με τη μερική απασχόληση. Θέλω να μου πείτε σε ποιο ασφαλιστικό ταμείο είστε για να σας πούμε πότε παίρνετε σύνταξη. 2-10 και έχω τις κάρτες μαζί μου. Επίσης το θέμα των δανείων το οποίο είναι τεράστιο και σε λίγο μια είδηση βόμβα που αφορά την καθημερινότητα. Είναι οι κάρτες για τα δάνεια, φίλες και φίλοι. Είναι αυτό το οποίο θα δούμε στην πορεία της κουβέντας. Και βέβαια, τα απίστευτα χαράτσια με τους λογαριασμούς. Όχι μόνο το χαράτσι το οποίο θα πληρώσουμε, φίλες και φίλοι, μέσω της ΔΕΗ. Υπάρχει και ένα δεύτερο κρυφό χαράτσι, το οποίο αφορά κοινωνική πολιτική από πλευράς της ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Να δούμε τον καιρό, να δούμε τις εξελίξεις με τον καιρό και όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Ο καιρός όπως βλέπετε είναι τι. Έχει συννεφιά, για να πάω στο video wall για να δούμε τον καιρό και να δούμε όλη την εξέλιξη. Ο καιρός λοιπόν, φίλες και φίλοι, που δίνει τι. Δίνει τα εξής στοιχεία σήμερα. Έχουμε 2 έως 3 μποφόρ στο Ιόνιο. Έχουμε 3 έως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και 5 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Αυξημένες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά όπως βλέπετε στα δυτικά έχουμε βροχές και ήλιο με σύννεφα, ένας άστατος καιρός και βέβαια σε αρκετά σημεία της πατρίδος μας θα έχουμε παρέλαση με βροχή. Να σημειώσουμε ότι έχουμε 20 βαθμούς στη Θράκη και την Μακεδονία, 22 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, έως 23-24 βαθμούς στην Πελοπόννησο και βέβαια 20 βαθμούς στο Ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς θα έχουμε στην Κρήτη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα λεπτό πριν από τις 7 χρόνια πολλά στη Βαγγελίτσα και το Βαγγέλη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια και βέβαια ό,τι το καλύτερο αν κάποιες από εσάς έχετε επέτειο γάμου. 4 δευτερόλεπτα πριν από τις 7 θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. 2-10-48-00-170 έως 174. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, και το email μας εμείς. Και το καλημέρα παπάκι sky.gr.
Πάμε με τη σημαία μας κόντρα σε όλους αυτούς που λένε ότι οι παρελάσεις είναι γελίες. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο ακούσαμε χθες. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν αυτό το οποίο ακούστηκε. Φίλες και φίλοι, γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στην Ευαγγελία και τον Ευάγγελο. Χρόνια πολλά στη Βαγγελίτσα, τη Βαγγελιό και το Βαγγέλη. Γιορτάζει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο συμφοιτητής σου. Γιορτάζει ο Βαγγέλης, γιορτάζει ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, γιορτάζουν. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης. Πολλοί πολιτικούς κατά. Εγώ θα απευθυνθώ στον απλό πολίτη και στη γυναίκα που γιορτάζει σήμερα. Να γιορτάζει μαμά μου σήμερα. Να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά. Και χρόνια μαμά. Πολλά. Και βέβαια. Και είναι ο παπάς σκηνοθέτη μας. Μπράβο, είναι χρόνια πολλά να τους χρόνια πολλά όλους. Σε όλο τον κόσμο και βέβαια γιορτάζει όλη η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, όπου υπάρχει ελληνισμός και εμείς χαιρόμαστε. Αγαπάμε την ελληνική παρέλαση. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα, για να μπορούμε να κουβεντιάζουμε ελεύθερα, να μπορούμε να ζούμε ελεύθερα, για να μπορούμε να λέμε στα παιδιά μας τι είναι η Ελλάδα, κάποιοι αγωνίστηκαν για μας. Καλημέρα, κύριε Ρωμανιά, καλημέρα κύριε Παντελή, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και χρόνια πολλά σας. Και μου κάνετε καλά, είστε. Χρόνια πολλά και ευχαριστούμε πολύ. Και χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Αμπελιώτη σήμερα. Γιορτάζει ο Βαγγέλης ο Αμπελιώτης, ο καλός φίλος. Πάντως για να λέμε και κάτι το όχι ιδιαίτερα ευχάριστο, παρά το ότι το Ευάγγελο σημαίνει καλή αγγελία, κάθε άλλο παρά καλές αγγελίες έχουμε. Είναι δυστυχώς ειδήσεις, δεν είναι και τόσο καλές. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τι είπε ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Θέλω τον σχολιασμό σας. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με τη θέση αυτή. Αλλά να ξέρετε ότι στην εξέδρα των επισήμων δεν θα ήταν κανείς εάν οι πρόγονοί μας δεν είχαν δώσει το αίμα τους, τη ζωή τους, για μας. Ελάτε. Πάντα θεωρούσα γελίες εκδηλώσεις παρά τις παρελάσεις. Μάλιστα. Αυτή ήταν η δήλωση του Θεόδωρου Πάγκαλου. Είπε κι άλλα. Μπορούμε να δούμε και τη μεγαλύτερη δήλωση, έτσι. Πού να δεις και την άλλη, τι λέει, Γιώργο, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μάλιστα λέγεται τι. Ελέγχθη χθες παραμονή της 25ης Μαρτίου. Πάντα θεωρούσα γελίες εκδηλώσεις παρά τις παρελάσεις. Και δεν έβλεπα για ποιο λόγο μόνοι εμείς από όλη την Ευρώπη έχουμε παρελάσεις στρατιωτικές, ακόμα χειρότερα παρελάσεις μαθητικές. Έτσι, το βρίσκω εντελώς εξωφρενικό. Γιατί η επέτειος αυτή, η οποία πρέπει να εορτάζεται και πρέπει να τιμάται, γιατί πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν και να το τιμούμε, μπορούσε να τιμηθεί με άλλους τρόπους. Και τελικά στις παρελάσεις αυτά να βγαίνουν οι οπαδοί του ενός και του άλλου τραμπούκου ή προωθητή τραμπούκικων απόψεων, έτσι, και να σχημονούν, να ξυλοκοπούν, να πετάνε πράγματα, να εξευτελίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να κάνω μία παρατήρηση. Σήμερα που υποτίθεται ότι, με αυτά που λες σωστά, ότι έπρεπε να γιορτάζουμε την επέτειο, τέλος πάντων, όμορφα, ειρηνικά. Ότι έπρεπε να αισθάνεται μια υπερηφάνεια ο ελληνικός λαός κτλ. Εγώ θα πω λοιπόν σήμερα. Που η εθνική κυριαρχία έτσι λόγω ακριβώς, άλλων πραγμάτων. Εγώ θα πω λοιπόν ότι σήμερα ο κόσμος, σκασίλα του η παρέλαση, σκασίλα του όλα αυτά. Ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα δίλημα αυτή την περίοδο, αυτή τη μέρα, να μείνει στην υπηρεσία ή να φύγει. Να πάρει σύνταξη ή να παραμείνει στην υπηρεσία. Αυτό αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα και δεν έχει καμία, θα έλεγα έτσι, διάθεση να ασχοληθεί με παρελάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Αρχηγέ, τι λες? Γιώργο, νομίζω ότι κάθε πράγμα έχει και τη σημασία του. Και νομίζω ότι εχθές κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση, γιατί την ημέρα, μια μέρα πριν από την εθνική επέτειο, κάποιο τουρκικό πλοίο πέρασε μέσα στα χωρικά ύδατα. Έφτασε. Έκανε κουραζιέρα. Και πόσο το συνδέσαμε, και πόσο το συνδέσαμε. Μπράβο. Με την επέτειο. Άρα, ακριβώς. Ας μη σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Καθώς είχαμε μεγάλη αστυνομική δύναμη, όλη τη νύχτα, Μάγδα, φύλασαν τις εξέδρες των επισήμων. Γιατί σου λέει μη φύγουνε, έτσι, μην μπράβο. Στην πάρει κανείς την εξέδρα. Ακριβώς, θα δούμε τα πλάνα από αυτή την λοιπόν, ένταση που λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν την ένταση της συγκρούσης που είχαμε μεταξύ των αστυνομικών και της ΟΛΜΕ. Έτσι. Δείτε τα πλάνα, ακούστε τον ήχο και αμέσως μετά θα σχολιάσουμε.
Είδατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι ακριβώς συνέβη στο κέντρο της Αθήνας. Χθες είχαμε αυτές τις αψιμαχίες μεταξύ ΜΑΤ και καθηγητών. Πρέπει να σου πω, Γιώργο, της, βέβαια, ΟΛΜΕ, ότι εξφεντονίστηκαν για κάποιες καρέκλες προς τους αστυνομικούς, προς τα ΜΑΤ, από τα παιδιά της ΟΛΜΕ. Ήταν μικρές συγκρούσεις, αυτό που είδατε. Μόνο αυτό που είδατε ήταν αυτά τα λίγα λεπτά. Πίστευες ποτέ ότι θα φτάναμε στο σημείο να θέλεις να πας να δεις το παιδί σου στην παρέλαση και να γίνονται μα όλα αυτά τα πράγματα? Πρέπει να περπατήσεις 1,5 χιλιόμετρο. Νομίζω ιδιαίτερη σημασία το ότι αυτοί ήταν καθηγητές. Ναι, ήταν μια ομάδα ανθρώπων δύο πλευρές που διαμορφώνουν ακριβώς το φρόνημα της ελληνικής νεολαίας. Δεν κάνανε κάτι, έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα, δεν κάνανε κάτι. Απλά προσπαθήσαν να περάσουν απέναντι και εκεί ήρθαν σε σύγκρουση. Δεν δημιουργήσαν γιατί προβλήματα. Γιατί απαγορευτεί η πρόσβαση. Ακριβώς. Πάμε τώρα, πριν πάμε στο Σύνταγμα, να πάμε στους καλεσμένους μας, διότι έχουμε τέλος η επιδότηση ενοικίου. Προσέξτε τώρα. Τέλος τα δάνεια. Μεγάλα και πολλά ερωτήματα πότε βγαίνει ο πολίτης σε σύνταξη. Τι πρέπει να κάνει. Τι πρέπει να κάνει και σας τα έχω εδώ. Και έχουμε και τη βόμβα. Έχουμε τη βόμβα από τον κύριο Παντελή, η οποία είναι πια με τίτλο, κύριε Παντελή. Είναι ότι οι Γιώργο διπλασιάζονται σε όσους αυτούς νομιμοποίησαν, θα νομιμοποιήσουν είτε μη υπαίθρους είτε αυθαίρετα, οι φόροι. Και όχι μόνο ο φόρος του τεκμηρίου. Μάλιστα. Όλοι οι φόροι που αφορούν, είτε αυτό είναι το τέλος ακίνητης περιουσίας, πληρώνουμε στη ΔΕΗ, είτε είναι ο φόρος μεταβίβασης, ο φόρος γονικών παροχών, ο φόρος δωρεών, ο φόρος κληρονομιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εγώ πάθει σοκ και μόνο που το ακούω. Μπράβο. Μόνο που άκουσα τη λέξη διπλασιάζονται. Έτσι, καλά, υπάρχει κάτι άλλο. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Διπλασιάστηκε ο μισθός μου. Διπλασιάστηκε η σύνταξή μου. Μου μειώσαν στο μισό την τιμή του νερού 0,50. Ποιο, μου μειώσαν, Γιώργο, στο μισό δεν την κατάλαβες τιμή του ενός κιλού στο ψωμί 1,90. Μου μειώσαν, κύριε Παντελή, το γάλα του παιδιού μου πρέπει να πάρω 2 ευρώ, όχι το φρέσκο. Μου μειώσαν τίποτα από όλα αυτά, Γιώργο, έτσι, σε ρωτάω. Σε αυτό το λογαριασμό της ΔΕΗ δεν σου βάλαν μόνο το χαράτσι, το οποίο θα δούμε πώς θα έρθει αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι. Δεν βάλαν δηλαδή μονάχα τούτο εδώ που είναι για τα ακίνητα, αλλά στην πίσω σελίδα βάλανε και ένα 300 ευρώ, ένα 150, ένα 200 σε ό,τι αφορά αυτή την κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, ξέρω κι εγώ με ξένα λεφτά να κάνω κοινωνική πολιτική. Είναι σαν αυτό το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που έδωσε η κυβέρνηση του Πασόκ όταν βγήκε στην εξουσία, που είχε βάλει φόρο για να το δώσει. Και τελικά δεν το έδωσε η Γεσουστά. Και τελικά δεν το πήρε. Γιατί είχε τη βάση δεδομένα. Για να λέμε την αλήθεια, αυτός εδώ ο φόρος από την αρχή που μπήκε ήταν ένα είδος αυθαιρέτου φόρου. Διότι το ονόμασε παροχή, λέει, κοινωνικής ωφέλειας. Ναι, που δεν ήταν τίποτα. Ναι, που δεν ήταν τίποτα. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι σιωπηρά και η παρασκηνιακά το έχει σε μερικές περιπτώσεις εκατονταπλασιάσει. Έτσι, μπράβο. Αλλά το μεγάλο θέμα των ημερών είναι ποιο? Ότι έχουμε τι? Ο 13ος και ο 14ος οδεύουν ολοταχώς σε κατάργηση. Και υπάρχει διάταξη. Προσέξτε να δείτε. Εγώ χθες στο ραδιόφωνο είχα τον βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον Μανούσο Τουτουκάκη. Ξέρετε τι μου αποκάλυψε χθες? Ότι μέσα στο νόμο που τους δώσανε 900 σελίδες. Ναι, ναι, ναι. 900 σελίδες. Το νομοσχέδιο. Το σκούπα αυτό με όλες λέει τις ότι τέλος η υπόθεση του 13ου και 14ου μισθού, το οποίο βέβαια δώρο του Πάσχα, το οποίο θα δοθεί 5 Απριλίου για το ΙΚΑ, είναι 200 ευρώ μεικτά, κύριε Ρωμανιά, έτσι? Ναι, είναι γνωστό, έχει καθιερωθεί. Μάλιστα. Εδώ και 2 χρόνια. 200 ευρώ μεικτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν και με 200 ευρώ μεικτά θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Σωστό. Τι μπορεί να κάνει με αυτά τα 200 ευρώ? Διότι, Γιώργο, μου επιτρέψεις να σου κάνω ένα απλό λογαριασμό σε 15 δευτερόλεπτα. Θέλεις, κύριε Ρωμανιά, το πρωί μόλις ξυπνήσεις να φας με τη ρόπιτα? Ασφαλώς θέλει. Κράτα ένα ευρώ. Ναι. Θέλετε εσείς, κύριε Παντελή μου, το μεσημέρι να πάτε ένα κιλό ψωμί σπίτι σας? Ακριβώς. Κρατήστε σε 90. Θες, Γιώργο μου, να πας στη δουλειά και να γυρίσεις 1,20 με το λεωφορείο? 2,40. Κάντε το λογαριασμό οι τρεις. Και αν νομίζετε ότι με αυτά τα λεφτά μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει για να πάρει. 8,5 ευρώ ένα είναι κιλό ψωμί, το μεροκάματο. Μία τυρόπιτα, ένα νερό και τα ειστήρια, τελείωσε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εφημερίδες για να δούμε τι ακριβώς γράφουν. Ελεύθερη κακοποιή λόγω προβληματικών νόμων. Είναι το πρώτο θέμα σήμερα της καθημερινής. Θα σας τα φτιάξω ωραία. Έτσι, λοιπόν, ελεύθερη κακοποιή λόγω προβληματικών νόμων. Ελεύθερη σκληρή κακοποιή. Έτσι. Το 2011 συνελήφθησαν 15.562 και οι περισσότεροι ούτε καν προφυλακίστηκαν. Ισχυρά σενάρια μετοκλοϊκής συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, προετοιμασίες και μέτρα για τις παρελάσεις. Αυτά
από την πρώτη σελίδα σήμερα της καθημερινής. Έτσι έχουν τα πράγματα, φοροδιαφυγή με πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Πειραγμένες ταμιακές μηχανές, κύριε Παντελή. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Γιώργο. Εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται και πραγματικά όποιος τον πιάσει όταν του κλείνει το μαγαζί μπαίνει φυλακή. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ο Βενιζέλος σώζει τον Τσουκάτο, είναι το πρώτο θέμα. Μόνο 95.000 ψήφισαν τον νέο αρχηγό. Ειδικό δικαστήριο για τον Κυπουρό του Γιώργου Παπανδρέου. Αποφασισμένη η Νέα Δημοκρατία. Αυτά από την Κυριακάτικη Δημοκρατία σήμερα και στην αποκάτω σελίδα λέει Πασόκ το μεγαλείο σου, Μιλένα Καρχημάκης, 25 χρόνια εντελώς αόρατη στην Ολυμπιακή. Γράφει η εφημερίδα. Και σενάριο με δραχμή στην τελευταία έκθεση του Δούνου του, η κυρία Λαγκάρτ. Και δεν το απέκρυψε το θέμα αυτό. Είμαστε σε μια γαλέρα και κοπηλατούμε στη μέση του ωκεανού. Με φωτογραφία τον Καραμαλή και καταπίνει φωτιές και βγάζει λαγούς από το τρίπιο καπέλο του, γράφει σήμερα η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Το παρόν. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Βενιζέλο. Πρώτη κόντρα του Λοβέρδου με τον νέο αρχηγό για τους διαγραμμένους. Σε λίγο θα μπαίνουν και Καλάζνικοφ στα γήπεδα. Σώζει τα λαμόγια το Κλοφέν και καρφώνει την κυβέρνηση στην Τρόικα ο Ραγκούσης για τα ταξί. Αυτά από το παρόν σήμερα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε στο Βήμα. Κάλπι Βαβέλ, σκηνικό ακυβερνησίας. Ενώ 6 στους 10 θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, υπόγειες διεργασίες σε Πασό και Νέα Δημοκρατία για επιστροφή στο Μαντρί. Πρόθεση ψήφου, 14,3 το Πασόκ, 18,1 η Νέα Δημοκρατία, 8,2 το ΚΚΕ, Λαός 3,6, ΣΥΡΙΖΑ 6, Δημοκρατική Αριστερά 4,9, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,2, Χρυσή Αυγή 3,4, αδιευκρίνηστη ψήφος 25,1, ανοίγει πάλι το ασφαλιστικό. Θα μας τα πει ο κύριος Ρωμανιάς, φίλες και φίλοι, ευθύς αμέσως. Να πούμε, Γιώργο, ότι αυτά τα νούμερα που μας δίνει εδώ η δημοσκόπηση αυτή είναι πριν την αναγωγή. Μάλιστα. Έτσι, είναι πριν, είναι η καθαρή ψήφος που δίδεται πριν την αναγωγή. Real, το δίδυμο της συμφοράς. Βλέπετε εδώ και έχει φωτογραφίες Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου. Δείχνουν οι πολίτες, γράφει η εφημερίδα. Έχουμε 20,3 η Νέα Δημοκρατία, 12,1 το Πασόκ. Και, φίλες και φίλοι, η υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας με τα θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πάμε στο Έθνος. Το Έθνος έχει και αυτό. Αλλάζει το κλίμα η εκλογή Βενιζέλου στο Πασόκ. 32,5 έναντι 29,1 δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Δίνει 32,5 στο Βενιζέλο, 29,1 στον Σαμαρά. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Σαμαράς, 28,5 έναντι 28,3 του Βαγγέλη Βενιζέλου. Και τα ποσοστά. Για να πάμε στα ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 24,8, Πασόκ 18,4, Κουκουέ 10,4, Δημοκρατική Αριστερά 10,2, Ανεξάρτητοι Έλληνες 9,9, ΣΥΡΙΖΑ 8,4, Λαός 3,5, Χρυσή Αυγή 3,2. Είδατε από εφημερίδα σε εφημερίδα. Όχι, Γιώργο, εδώ να πούμε το εξής. Ναι. Εδώ έχει γίνει αναγωγή. Μάλιστα. Έχουν πάρει την αδιευκρίνηστη ψήφο και μάλιστα την έχουν μοιράσει. Και την έχουν μοιράσει. Αυτά και ανανέωση σε Νέα Δημοκρατία με κλόνους είναι τα παιδιά των πολιτικών τα οποία θα είναι υποψήφοι. Το θέμα. Μείωση ΦΠΑ στο 20%. Νέο φορολογικό νομοσχέδιο ανακοίνωσε ο Παντελής Οικονόμου από Δευτέρα. Στο 4-5% πέφτει ο φόρος μεταβίβασης. Αντικειμενικές τέλος και ορκωτοί λογιστές στο Πασόκ για τα μαύρα ταμεία. Νόμιμη μίζα 4% στη Βουλή σε όλες τις προμήθειες. Θα πω ονόματα, λέει ο κύριος Λευρεντιάδης και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη ειδησιογραφία από το πρώτο θέμα. Αυτά, φίλες και φίλοι, από το πρώτο θέμα. Και εδώ βλέπετε και την κυρία Μπυρμπύλη με τα μαύρα γυαλιά. Ναι, θυμάστε. Αν μειωθούν οι έμεσοι φόροι, Γιώργο, και αν μειωθεί ο ΦΠΑ, πραγματικά θα είναι ανάσα για την αγορά. Έτσι. Ας ελπίσουμε η Τρόικα να τους αφήσει να το κάνουν. Σωσίβιο στην αγορά οι κρουαζιέρες. Χιλιάδες νέοι επισκέπτες κατακλείζουν Θεσσαλονίκη, Μακεδονία της Κυριακής. Το Πασόκ του Βενιζέλου είναι βαθιά συντηρητικό, λέει η κυρία Κατσέλη.
Και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη ειδησιογραφία. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη μας για να δούμε όλη την ειδησιογραφία. Εθνική ανάγκη, η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Καραμαλής. Το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα, εδώ. Και η ισοτιμία, βροχή ή μίζες για φάρμακα και ιατρικά μηχανήματα. Αυτά, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 7:22 πρώτα λεπτά. Πάμε στον καλό μας φίλο, τον Γιώργο τον Τζελίκα, είναι στην πλατεία Συντάγματος. Όλη τη νύχτα φίλα για την Εξέδρα. Όλη τη νύχτα ο Τζελίκας φίλα για την Εξέδρα. Καλημέρα. Έτσι. Έλα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μάγδα. Καλώς λοιπόν, τον όντως όλο το βράδυ, ναι. Όλο το βράδυ λοιπόν φυλάσσεται με δρακόντια μέτρα, μιλάμε έτσι, μιλάμε για 7.000 αστυνομικούς. Έτσι, 40 δημήρες στο ΜΑΤ. Βλέπετε τώρα σταδιακά η κυκλοφορία αρχίζει σιγά σιγά και κλείνει. Ναι. Από τις 8 και το μετρό, η σταθμή του μετρό εδώ, Σύνταγμα, Ακρόπολη και Ευαγγελισμός κλείνουνε. Όπως και οι δρόμοι Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλός Γεωργίου, Πανεπιστημίου. Θα είναι πάλι αυτό που είδατε, παιδιά, χθες. Κάγκελα, κάγκελα περιμετρικά, φρούριο, κανονικό φρούριο. Να πούμε ότι μέσα εδώ σε όλο το χώρο το μεγάλο θα είμαστε μόνο διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και καλεσμένοι με προσκλήσεις. Ουδής άλλος. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι πολύ μακριά την κλειδώμα. Δηλαδή πρόσβαση οι πολίτες θα έχουν πολύ χαμηλά στην Αμαλίας και πολύ χαμηλά στην Πανεπιστημίου και από σταδίου πάλι πολύ χαμηλά. Μάλιστα. Λοιπόν, με τις καρέκλες εκεί φυλάσσονται και βέβαια υπάρχει και σχετική... Δεν βλέπω πάνω στη Βουλή που χθες είχε κόσμο, πάνω στην ταράτσα. Βλέπεις, χθες είχε παρατηρητές. Ναι. Είχε και άλλα. Ακούστε, παιδιά, ναι. Θα έχει σκοπευτές ελεύθερους στις ταράτσες όπως ακούστηκε. Μάλιστα. Όπως και με εντολή του εισαγγελέα, όποιος περάσει το οδόστρωμα και πλησιάσει προς την εξέδρα των επισήμων, θα συλλαμβάνεται αμέσως. Μάλιστα. Πάντως σήμερα είναι να πούμε, εντολή. Γιώργο μου, να πούμε ότι σήμερα εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, αλλά και το Υπουργικό Βεβαίως. Συμβούλιο. Μάλιστα. Γι' αυτό μάλιστα. Και όπως είδατε στο λοιπόν. Πλάνο σας, ήταν πάρα πολλές οι καρέκλες. Εχθές είδαμε και μόνο τον Υπουργό Παιδείας. Ακριβώς. Λοιπόν. Εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Χωρίς λαϊκή συμμετοχή, ομολογώ δεν καταλαβαίνω τι έννοια έχει η παρέλαση. Αυτό λέει και ο κόσμος, να έχουμε φόντο τους αστυνομικούς και να μην μπορούμε να δούμε, να καμαρώσουμε τα παιδιά μας, αλλά ούτε και να τα βγάλουμε μια φωτογραφία, διότι πάντα υπήρχε κάπου στο πλάνο ένας αστυνομικός. Είναι εικόνα τραγική και πρέπει να σας πω ότι χθες έκανε το γύρο της Ελλάδος και όχι μόνο μια εικόνα, Γιώργο, με ένα μικρό παιδί που ήταν ανάμεσα στα κάγκελα και δεν μπορούσε να βγει. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Η ώρα είναι 7:24 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, θα πάμε κατευθείαν στα θέματά μας. Τα θέματα της καθημερινότητας θα είμαστε συνεχώς σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε παντού για να δούμε τι μέλη γενέστε σήμερα. Η σημαία μας, φίλες και φίλοι, και όσες και όσοι δεν έχετε βάλει ακόμα τη σημαία στο μπαλκόνι, να τη βάλουμε τη σημαία. Και βλέπετε, έχουμε και εμείς τη δικιά μας τη σημαία. Εδώ έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί τώρα ξεκινάει η καθημερινότητα. Γρήγορο διάλειμμα 2-10-48-00-170 έως 174. Τέλος ο 13ος και 14ος μισθός κατά την Τρόικα και το φέρνουν σιγά σιγά το θέμα αυτό και το δώρο του Πάσχα είναι 200 μεικτά, δηλαδή 180 καθαρά περίπου, κύριε Ρωμανιά. Εδώ και 2 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Είναι 7:31 πρώτα λεπτά, είναι σήμερα του Ευαγγελισμού, φίλες και φίλοι. Είναι 25η Μαρτίου, γιορτάζει η θρησκεία μας, γιορτάζει η πατρίδα μας, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Τιμή και δόξα σε αυτούς οι οποίοι έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα μας. Και βέβαια να η Γαλανόλευκη, η οποία κυματίζει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και εμείς είμαστε υπερήφανοι και για τη σημαία μας και για τις παρελάσεις. 7:32 πρώτα λεπτά και έχουμε, Μάγδα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να φυλάσσουν τις εξέδρες των επισήμων. Και όχι μόνο στο Σύνταγμα, Γιώργο, αυτό συνέβη σε άλλες περιοχές. Εδώ βλέπετε πίσω όμως την παρέλαση. Την χθεσινή παρέλαση. Έχει λίγο αυτή η παρέλαση. Σήμερα. Και αυτό είναι το Σύνταγμα σήμερα. Τώρα, είναι αυτή τη στιγμή. Το Σύνταγμα... Έτσι.
Είναι οι καρέκλες που θα καθίσουν οι επίσημοι, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διότι δεν τους είδαμε χθες. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει άλλη θέση, βέβαια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι Υπουργοί. Αυτά έχει και τα ονόματά τους απάνω. Τσελίκας, καλημέρα. Σε έχουμε. Δεν τον έχουμε το Τσελίκα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά. Εκείνο ο Τσελίκας θα είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, αν είναι εύκολο, σας παρακαλώ. Αυτό που λέει και ο κόσμος γύρω στα μηνύματά του είναι η σκληρή εικόνα που έζησαν χθες τα παιδιά με τους αστυνομικούς. Αν δείτε και το πλάνο που δείξαμε πριν από λίγο με τους τσολιάδες και τα παιδάκια που ήταν στην παρέλαση. Πρώτο φόντο ήταν όχι ο αστυνομικός. Προσέξτε, αυτός ο κύριος τον βλέπετε. Μάλιστα. Αυτόν πώς να τον χαρακτηρίσω, διότι δεν είναι αστυνομικός, είναι κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λέξεις εδώ. Και λένε οι μανάδες, εμείς δεν πήγαμε να καμαρώσουμε τα παιδιά μας με φόντο έναν άνθρωπο που είναι ντυμένος αστυνομικός, ασφαλίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε και τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε και τι μας λέει ο συνάδελφός μας, ο κύριος Ιωαννίδης από την Θεσσαλονίκη. Είναι εδώ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, και εδώ από βραδείς υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, φρουρούν την εξέδρα. Είναι η εξέδρα που είναι πίσω σου. Είναι η εξέδρα πίσω σου. Δείξτε μας, μπράβο. Μπράβο. Είναι το κοντινότερο σημείο που μας αφήνουν να πλησιάσουμε στην εξέδρα, καθώς υπάρχει ένας κλειός. Η κάμερα δείχνει λάθος. Αυτό που μας δείχνει είναι του στρατιωτικού. Η εξέδρα είναι αυτή. Μας δείχνει τώρα. Έτσι, μπράβο. Είναι το πλάνο που βλέπετε τώρα. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έχουν κενώσει την περιοχή σε ακτίνα 100 περίπου μέτρων. Δεν υπάρχει σταθμευμένο όχημα. Μάλιστα, σε λίγη ώρα θα διακοπεί και η κυκλοφορία επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι πρωτοφανή τα μέτρα αυτά. Δεν έχουμε ξαναδεί στη Θεσσαλονίκη τέτοια προετοιμασία από την αστυνομία. Φυσικά, κανείς δεν θέλει να επαναληφθούν οι εικόνες που είχαμε την 28η Οκτωβρίου. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι μας έχουν δώσει ραντεβού για να παρευρεθούν στην παρέλαση τόσο τα πρωτοβάθμια σωματεία, σωματεία εργαζομένων αλλά και φοιτητές. Θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομική δύναμη θα είναι ισχυρή. Περισσότεροι από 1.900 αστυνομικοί θα βρίσκονται στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να δούμε βέβαια πόσος κόσμος θα έρθει τελικά να παρακολουθήσει την παρέλαση και αν αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσέλευση του κόσμου. Ανά πάσα στιγμή και εσύ και ο Γιώργος Τσελίκας να είστε έτοιμοι για να έχουμε το ρεπορτάζ. Έτσι, σε ταυτόχρονη σύνδεση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, θα πάμε να δούμε τι ακριβώς μας δίνει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Να μου λέτε και σε ποια κάμερα, γιατί κοιτάζω αλλού, άλλων τάλων. Λοιπόν, πάμε και στην Αθήνα, να πάμε στο Γιώργο Τσελίκα. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά όπως βλέπετε κλείνουν οι δρόμοι. Μόνο αστυνομία υπάρχει, άντρες κρατικής ασφάλειας. Ναι. Έτσι δεν περνάει ουδής πια, μόνο με διαπίστευση. Ετοιμάζονται, παίρνουν θέσεις όλες τις ελληνικές δυνάμεις. Οι δημιουργίες, 40 δημιουργίες των ΜΑΤ, σιγά σιγά κατεβαίνουν στην κάτω πλατεία και τα κυκλειδώματα θα τοποθετηθούν κατά μήκος μέχρι την Όθωνος από αρχές σταδίου. Αν δεν ξέρω αν ακούτε και από το Λυκαβητό. Ναι. Έχει κανόνια, ακούτε καθόλου, αλλά έχει πολύ θόρυβο. Βλέπουμε κατά λοιπόν. Όσους ακούτε και τα κανόνια. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ταυτόχρονη σύνδεση και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τώρα στις οθόνες σας βλέπετε τι συμβαίνει στην Αθήνα. Σε λίγο, εδώ είμαστε. Μισό-μισό λοιπόν. Δεξιά η Θεσσαλονίκη μας, αριστερά η Αθήνα. Μεγάλες προετοιμασίες και για τις δύο αυτές μεγάλες παρελάσεις. Τι ώρα ξεκινάει η παρέλαση στην Αθήνα, Γιώργο? 11 η ώρα. 11. Θεσσαλονίκη. 11 η ώρα, Γιώργο. 11 και 4. 11 και 4. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ταυτόχρονη σύνδεση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε για να σας μεταδίδουμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Εντάχει πρωτοσέλιδα εφημερίδων και τίτλους καθημερινή. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα με την καθημερινή, οι ώρες ελευθερίας, Βαλκανική πόλεμη, 100 χρόνια. Βλέπετε το πρωτοσέλιδο, εκπληκτικό. Είναι πράγματι μια εξαιρετική έκδοση. Έτσι. Το έβλεπα χθες, μια εξαιρετική έκδοση. Σας την αφιερώνω. Το έχω πάρει από χθες. Α, μπράβο. Το ωραία. Λοιπόν, καθημερινή. Ελεύθερη σκληρή κακοποιή λόγω προβληματικών νόμων. Πρώτο θέμα στην καθημερινή. Πάμε στο παρόν. Σώζει τα λαμόγια το κλοφέν. Πρώτο θέμα σήμερα. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ειδικό δικαστήριο για τον Κυπουρό του Γιώργου ο Παπανδρέου. Είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Να πάμε στο Βήμα. Κάλπι Βαβέλ, σκηνικό ακυβερνησίας. Το πρώτο θέμα του Βήματος, μαζί με την άλλη μεγάλη είδηση, ότι ανοίγει το ασφαλιστικό.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πλούσια ειδησιογραφία. Το δίδυμο της συμφοράς. Πρώτο θέμα στην Real News. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δίδυμο συμφοράς Παπανδρέου Παπακωνσταντίνου. Το Έθνος. Αλλάζει το κλίμα η εκλογή Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε το πρωτοσέλιδο. Εφημερίδες που από χθες κυκλοφόρησαν, κυριακάτικες, λόγω 25ης. Το θέμα. Μείωση ΦΠΑ στο 20%. Η εφημερίδα Μακεδονία. Σωσίβιο στην αγορά οι κρουαζιέρες. Βλέπετε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο τύπος της Κυριακής. Εθνική ανάγκη η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία. Και η ισοτιμία. Βροχή οι μίζες για φάρμακα και ιατρικά μηχανήματα. Πάμε στον Γιώργο το Ρωμανιά και στον κύριο Παντελή. Κύριε Ρωμανιά, ζούμε τις τελευταίες μέρες του 13ου και 14ου μισθού. Το έχουν βάλει στοίχημα. Κοιτάξτε, να καταργήσουν το 13ο και 14ο. Μην ξεχνούμε ότι ναι, αυτό αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Σωστό. Και αποφεύχθηκε επειδή καθιερώθηκε η μείωση της ναι, μετενέργειας. Αλλά στο στόχαστρο ο 13ος και ο 14ος εξακολουθούν να παραμένουν. Ακριβώς. Επομένως, επίκειται πλέον η επανασυζήτηση για την κατάργησή τους. Είναι κάτι που είναι δεδομένο. Πρέπει να το περιμένουμε αυτό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Τελειώς ένα τρίμηνο θα πρέπει ναι, να αποφασίσει η Τρόικα, να εξετάζει τα στοιχεία και μην είμαστε ο Ιούνι στάνει για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τι απόφαση θα πάρουν. Να και βέβαια. Ακριβώς. Να πάμε στα μέτρα του μνημονίου. Είναι η κάρτα 477 και 478 για να δείτε τι μας έχουν σχεδιάσει. Τι ετοιμάζονται να δημιουργήσουν. Μάγδα, και θέλω τα πρώτα ερωτήματα του κόσμου. Αναφορικά με τα μείζωνα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Το σημαντικότερο θέμα, Γιώργο, που παρατηρώ ναι, εδώ είναι για τα προνοιακά επιδόματα. Σας το είπα και στο διάλειμμα, κύριε Ρωμανιά. Τους έχουν κοροϊδέψει, Γιώργο. Δεν έχουν δοθεί ακόμα. Έπρεπε τα προνοιακά επιδόματα να τα πάρουν μέχρι και την Παρασκευή. Και μου στέλνει ένα μήνυμα, παράδειγμα, από τη Σκίδρα, από την Έδεσα, ο Μανώλης ο Φωστηρόπουλος και μου λέει: Μαγδά, το ίδιο περάσαμε και το χειμώνα, τα Χριστούγεννα. Μας κοροϊδέψανε. Μας είπαν θα τα πάρετε Δευτέρα, ναι, από Δευτέρα σε Τετάρτη, από Τετάρτη σε Παρασκευή. Πέρασαν έτσι 2-3 εβδομάδες. Και ο κόσμος δεν έχει να φάει, γιατί τα προνοιακά επιδόματα δεν τα παίρνουν, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την τσέπη γεμάτη. Μάλιστα. Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες αυτές τις τελευταίες μέρες εξαντλούν τη δραστηριότητά τους με το να μας λένε πόσα προνοιακά επιδόματα μαϊμού βρέθηκαν. Ναι. Αλλά για τα άλλα τα κανονικά τα δεν φροντίσουν τα να καταβάλλονται. Έτσι, η προπαγάνδα δηλαδή εδώ κυριαρχεί πλέον. Όπως το λέτε είναι. Πάμε να δούμε τώρα τα μέτρα του μνημονίου, φίλες και φίλοι, τα οποία έρχονται. Σήμερα λοιπόν θα σας έχουμε απευθείας συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις για να δούμε όλη την εξέλιξη της παρέλασης, αλλά παράλληλα θα σας δίνουμε και τα στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Πρώτο μέτρο το οποίο έρχεται είναι τέλος το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ. Σκοπεύουν να δημιουργήσουν το τέλος του αφορολογήτου πια, δηλαδή από τα 12 πήγαμε στα 5 και από τα 5 θα πάμε στο 0, ώστε να επιβάλλεται φόρος από το πρώτο, ευρώ. Αυτό έχει δύο πτυχές. Και μείωση μισθού που θα μας πει ο κύριος Ρωμανιάς και αύξηση φόρου που θα μας πει ο κύριος Παντελής. Γιώργο, να αρχίσω εδώ, από τον κύριο Παντελή. Εδώ, Γιώργο, κατεβάζοντας το αφορολόγητο από τις 12 στις 5.000, ήδη όλοι είχαν μια επιβάρυνση των 700 ευρώ. Κατεβάζοντας πάλι το αφορολόγητο από τις 5.000 στο 0, μάλιστα, θα είναι, αν κρατήσουν τους ίδιους συντελεστές, άλλα 500 ευρώ στον κάθε φορολογούμενο. Και βέβαια αυτό ας μην το συνδέσουμε με τα τεκμήρια. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα όλοι θα επιβαρυνθούν. Συνδύασε αυτό με το τεκμήριο και με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών που μέχρι σήμερα ναι, συζητείτε ότι θα καταργηθούν, ήδη έχουν μειωθεί. Μάλιστα. Και βάλε να δεις την επιβάρυνση την οποία θα έχει ο κάθε πολίτης σήμερα σε αυτή τη χώρα και πού θα βρει να πληρώσει 7 λεπτά. Σαφής. Κύριε Ρωμανιά. Λοιπόν, θα πω το εξής παράδειγμα. Ήρθε στο γραφείο μου προχθές ένα ζευγάρι. Ναι. Αυτός έχει απολυθεί από τη δουλειά του εδώ και ένα χρόνο. Είναι άνεργος. Δεν έχει εισόδημα. Η κοπέλα απολύθηκε επίσης από τη δική της δουλειά. Ναι. Και αυτή πριν από 10 μήνες. Και αυτή δεν έχει εισόδημα. Έτσι. Έρχονται λοιπόν τώρα με τα νέα φορολογικά μέτρα και επειδή έχει πάρει η κοπέλα ένα σπίτι πατρικό, το πήρε από τον πατέρα της. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι, 80-90 τετραγωνικά κάπου εκεί. Έρχεται τώρα τεκμαρτό εισόδημα. Μάλιστα. Και θα επιβαρυνθούν με φόρο 7 εκατοστάρικα. Μάλιστα. Δηλαδή ενώ έχουν μηδενικό πραγματικό, μάλιστα, εισόδημα,
λόγω τεκμαρτού εισοδήματος είναι υποχρεωμένοι. Φανταστικού εισοδήματος, ανυπάρκτου εισοδήματος. Ανυπάρκτου εισοδήματος. Είναι υποχρεωμένοι πέραν του ότι δεν έχουν να επιζήσουν να πληρώσουν και φόρο. Αν του βγει και έκτακτη εισφορά, θα πληρώσει και προκαταβολή φόρου για την χρονιά. Ακριβώς. Τα κλιμάκια του φόρου αντί για 8 θα είναι 4 και έχουμε φόρος 20% σε εισοδήματα από ενίκεια και τόκους καταθέσεων. Αυτό ακριβώς, Γιώργο, είναι η πρόταση η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει. Μάλιστα. Θα δούμε και τι θα καταθέσει αύριο ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά πάμε σε μία αυτοτελή φορολόγηση που το έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή και άλλες φορές. Δεν ευνοεί έναν χαμηλοσυνταξιούχο, έναν μεροκαματιάρι ο οποίος έχει ένα σπιτάκι και παίρνει τα 100 ή τα 200 ευρώ. Ουσιαστικά αυτός σήμερα, μέχρι σήμερα δεν είχε αυτό το συντελεστή φόρου και πολύ μικρότερο, και ένας ο οποίος έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, ο οποίος νοικιάζει σπίτια και ο οποίος πλήρωνε φόρο με 45% του το πάει στο 20%. Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το που μας λέει ο κύριος Παντελής. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Στο 19-20% ο ΦΠΑ, σας το είπα από χθες, σήμερα είναι στο πρώτο θέμα και βέβαια... Φαρμάκων και τροφίμων. Αυτό σημαίνει τι 20%. Τα φάρμακα πόσο δηλαδή να τα πληρώσω επιπλέον. Έτσι. Όταν το ίδιο το κράτος μου το κόβει, εγώ πληρώνω την ασφάλισή μου, έτσι σωστά, δεν το πληρώνω το ταμείο μου. ΙΚΑ ή οτιδήποτε, το πληρώνω, το πληρώνω. Μου κάνουν τους κρατήσεις μου, μάλιστα. Τι μου δίνει? Μου δίνει δωρεάν περίθαλψη η ιατροφαρμακευτική? Όχι, τα πληρώνω τα φάρμακά μου από την τσέπη. Έτσι. Ξέρετε πόσες δεκάδες τηλεφωνήματα έχουμε εδώ από ανθρώπους που είναι σε χημειοθεραπεία, προσέξτε. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να βάλουν από την τσέπη τους 2.000 και 3.000 ευρώ το μήνα. Και σου λέει, ή πεθαίνεις ή κάνεις χημειοθεραπεία. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Πληρώνει το χαράτσι στη ΖΕΗ, πληρώνει τα φάρμακα που είναι επιπλέον 20%. Τι να πω, το πληρώνει. Και το αυξάνει τις τιμές των φαρμάκων. Άρα που πάει αυτή η ιστορία. Η διαδικασία είναι σήμερα από το 6% τον πάει στο 19% στο 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη. Τέλος η φορελευρύνση της πρώτης κατοικίας και μας αποκαλύπτει σήμερα ο κύριος Παντελής. Ότι μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο έχουν ετοιμάσει, τι έχουν φέρει? Γιώργο, εδώ πραγματικά μιλάμε για θέμα κοροϊδίας. Διότι ερχόμαστε και βλέπουμε ότι καταργεί αυτό το σχέδιο την τελευταία παράγραφο του άρθρου 22 του νόμου για τα αυθαίρετα. Αν πάει λοιπόν κάποιος, εκεί τι έλεγε? Έλεγε ότι όποιος τακτοποίησε είτε μη υπαίθριο, είτε αυθαίρετο κτίσμα, είτε τα πατάρια, είτε τις σοφίτες, για το φόρο μεταβίβασης, για τις γονικές παροχές, για τις κληρονομιές, για το ΤΑΠ και για το τεκμήριο, θα πλήρωνε μειωμένο συντελεστή στο 50%. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν σήμερα, καταργεί αυτό που ψήφισε τέλη Σεπτεμβρίου του 2011 και επιβαρύνει με το διπλάσιο φόρο όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος πήγε και τακτοποίησε το ακίνητό του, πήγε και πλήρωσε φόρο, πήγε και πλήρωσε... Το μηχανικό πήγε και πλήρωσε για να τακτοποιήσει ένα αυθαίρετο να είναι νόμιμος. Και έρχεται σήμερα και μετά από 5 μήνες του λέει αυτό που σου είπα, στο καταργώ, σε κοροϊδεύω, διπλασιάζω το φόρο. Αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα το θέμα των αυθαιρέτων είναι ακόμα σε εξέλιξη, Γιώργο. Γιατί ακριβώς. Όλοι μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τον Ιούλη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία. Και βέβαια να πάμε και στον Παναγιώτη τον Κοκόρη στην Θεσσαλονίκη, διότι εδώ υπάρχει θέμα, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, αυτό το διπλό χαράτσι της ΔΕΗ. Καλημέρα κύριε Κοκόρη. Καλημέρα κύριε Αυτιά, καλημέρα σε όλους εκεί τους ομοτράπεζους. Και μιας και είμαι και εδώ δίπλα στην εξέδρα, να μεταφέρω και το μήνυμα έτσι που έρχεται στη μνήμη μου. Το σημερινό μήνυμα της 25 Μαρτίου που ταυτίζεται με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και θα έλεγα ότι φέρνει στη μνήμη μας μια Ελλάδα ενωμένη η οποία πάλεψε με τα κύματα στο παρελθόν. Τώρα, πάμε... Και έτσι πιστεύω και σήμερα θα πάμε αισιόδοξα. Για να δούμε. Να τα βγάλουμε πέρα. Για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Κοκόρη, εδώ έχουμε μεγάλες επιβαρύνσεις σε ό,τι αφορά τους μισθούς, τις συντάξεις, τους φόρους και ούτω καθεξής. Πόσο περισσότερος θα είναι ο φόρος ο οποίος θα έρθει με τα εκαθαριστικά? Διότι πολλοί λένε ότι μόλις φτάσουν τα εκαθαριστικά, οι φόροι θα είναι ασήκωτοι.
Βέβαια, θα είναι αβάστακτη η φόρη, ναι, πράγματι, κύριε Αυτιά, γιατί ένα, έχουμε την μείωση του αφορολογίου, άκουσα και τον Παναγιώτη τον Παντελή, 700 ευρώ λοιπόν θα έχει επιπλέον φόρο κάθε φορολογούμενος, μόνο από το φορολόγητο. Εάν δεν συμπληρώσει τον αριθμό των αποδείξεων, θα έχει και ένα πέναλτι, όπως είπαμε, ναι, 10% στο ποσό που λείπει μέχρι το 25%. Θα έχουμε μία διαφορά φόρου, την οποία δεν θα την είχε τα προηγούμενα χρόνια λόγω μειώσεις των αφορολογήτων, εκπτώσεων, δαπανών ιατρικών, διδάκτρων, φροντιστηρίων κλπ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε άτομο, τα ποσά αυτά θα είναι διαφορετικά, αλλά θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ακριβώς. Θα πάμε στο θέμα των αποδείξεων τώρα και θέλω να μας εξηγήσετε με τον κύριο Παντελή τι ακριβώς θα γίνει με τις αποδείξεις, δηλαδή τι πρέπει να συγκεντρώσουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Οι αποδείξεις φέτος, κύριε Παντελή, δεν θα πηγαίνουν στην εφορία, θα τις μαζεύει ο πολίτης, έτσι. Ουσιαστικά, ναι, αυτό έχει αποφασιστεί. Μάλιστα. Και βγήκε και στις οδηγίες που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Οι αποδείξεις θα συγκεντρώνονται και θα πρέπει να τις διατηρήσουν για 5 χρόνια. Βέβαια, ακόμα μέσα το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι στην τελευταία σελίδα, στον κωδικό 341, αν θυμάμαι, ναι, θα πάει και θα συμπληρώσει και το ποσό των αποδείξεων που έχουν συγκεντρωθεί μέσω της φοροκάρτας των αποδείξεων που είχε βγει. Θέλω να είμαι περίεργος να δω πόσα ποσά από αυτά θα συμπληρωθούν, διότι δεν νομίζω ότι έχει λειτουργήσει το θέμα της φοροκάρτας. Το θέμα της φοροκάρτας είναι μεγάλο το ζήτημα, διότι είναι πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι, ναι, μεν την έχουν πάρει την φοροκάρτα, αλλά είναι και πολλά αντίστοιχα τα καταστήματα τα οποία δεν εξυπηρετούν τη φοροκάρτα. Και αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης ταλαιπωρείται περισσότερο. Κάναμε αμάν και πώς. Μας είχαν βγάλει την ψυχή μέρες ολόκληρες, δελτία τύπου, εξηγήσεις, συνεντεύξεις κλπ. Για αυτή την περιβόητη φοροκάρτα. Και τελικά την έχει πάρει ο πολίτης στα χέρια του. Πηγαίνει Γιώργος στο κατάστημα και λένε: δεν τη γνωρίζουμε. Εάν ρωτήσεις 10 ανθρώπους, ποιος από εδώ έχει φοροκάρτα, ένα λεπτό. Να κάνουμε ένα γκάλο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω. Εγώ έχω. Εσείς, κύριε Ρωμανιά, έχετε? Όχι, δεν έχω. Όχι. Έχω. Μάγδα, έχεις? Όχι. Μαγαζί, μαγαζί, έχετε, δεν κύριε Κοκόρη, φοροκάρτα? Χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να βρω κατάστημα. Όχι, όχι, όχι. Να ρωτήσουμε τον κύριο Παντελή που έχει λοιπόν φοροκάρτα, αν έχετε πάει σε κάποιο κατάστημα, αν τη χρησιμοποιείτε και τι σας έχουν πει. Ξεκίνησα στην αρχή να πάω στα καταστήματα και μάλιστα επειδή δεν πήγα στο Ψιλικατσίδικο, πήγα σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Ουσιαστικά ψαχνόντουσαν, δεν ξέρανε τι γινότανε. Ναι. Από ό,τι έχει φανεί, θέλουν μια αναβάθμιση του λογισμικού, η οποία κανένας επιχειρηματίας από ό,τι φαίνεται δεν τη δείχνει. Κατάλαβες. Αποτέλεσμα, να μην θυμάμαι και πού την έχω τώρα τη φορά. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά, δηλαδή, όλες αυτές τις ανατροπές. Και τώρα να εφαρμόσουμε ένα... τις ανατροπές στη φορολογική ένα δήλωση. Μέτρο... Πρώτον, οι αποδείξεις δεν θα πηγαίνουν στην εφορία πλέον, θα τις κρατάμε στο σπίτι. Εγώ πήγα σε τρεις εφορίες και οι αποδείξεις που πέρυσι μαζέψαμε ήταν στην τουαλέτα. Γιατί δεν είχαν χώρο οι άνθρωποι να τις φυλάξουν πουθενά άλλο. Λογικό είναι, Γιώργο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Λογικό, πέρυσι. Λοιπόν, εφορία. Το δεύτερο, πρέπει να βάλουμε τον αριθμό της ΔΕΗ στη φορολογική δήλωση φέτος. Πρέπει να καθορίσουμε και τον αριθμό της ΔΕΗ. Και βέβαια στην ένδειξη πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Όχι στις άλλες κατοικίες. Παντός... εδώ, Γιώργο, να πω το εξής και να μου επιτρέψει και ο Παναγιώτης. Μάλιστα. Στις οδηγίες που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει μέσα ότι η παροχή της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία είναι προαιρετική. Είναι κάτι που δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Σαφής. Γιατί κάναμε όλη αυτή τη Μάλιστα. διαδικασία. Τώρα, μιας που αναφερθήκαμε στη ΔΕΗ, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς είναι δυνατόν να παίρνει το χαράτσι η ΔΕΗ ή μάλλον να μπαίνει το χαράτσι στα ακίνητα μέσω της ΔΕΗ και να έρχεται και ένας δεύτερος φόρος? Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Ένα 300, ένα 200 και 100 ευρώ. Δύο χαράτσια πάνω στο ρεύμα, κύριε Κοκόρη. Βέβαια, είναι κάτι το αδιανόητο, αλλά από ό,τι φαίνεται η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιορισμό και καμία επιφύλαξη. Και όπως άκουσε και προηγουμένως από τον Παναγιώτη τον Παντελή που συζητούσατε, ναι, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έχει και άλλους περιορισμούς, πολύ, και άλλες επιπλέον επιβαρύνσεις. Και αν πράγματι πάμε σε μια κατεύθυνση, ναι, κατάργησης παντελώς του αφορολόγητου, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε πολίτης θα επιβαρυνθεί επιπλέον από 500 ευρώ. Άρα έχουμε βρει ένα εύκολο τρόπο επιβάρυνσης και συγκέντρωσης των φόρων από το σύνολο των πολιτών. Και σε αυτές τις περιπτώσεις
αντιλαμβάνεστε ότι είναι άδικο για όσους έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Ναι, αλλά πώς θα αντέξει ο κόσμος. Να σας πω κάτι. Πώς θα αντέξει ο κόσμος, κύριε Ρωμανιά. Πόσες φορές μειώσανε τη σύνταξη και το μισθό. Δεν είναι αβάσταχτη η φόρμα. Μέχρι στιγμής οι συντάξεις έχουν μειωθεί αλλεπάλληλα 7 φορές. 7 φορές. Έχουν μειωθεί οι κύριες και οι επικουρικές. Πόσο θα αντέξει ο κόσμος. Δεν μπορεί να αντέξει ο κόσμος, Γιώργο. Κοίταξε, να είμαστε ξεκάθαροι στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, εάν συνεχιστεί η σημερινή πολιτική, ναι, δεν υπάρχει διέξοδος. Θα έχουμε πολύ μεγάλη μείωση του βιωτικού επίπεδου όλων των Ελλήνων. Εάν συνεχιστεί η σημερινή πολιτική, θα έλεγα το εξής χαρακτηριστικό. Σήμερα, ο πολίτης που είναι ασφαλισμένος και που μια ολόκληρη ζωή πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές για να πάρει φάρμακα, στα περισσότερα ταμεία υπάρχει ένα τεράστιο χρέος απέναντι στους φαρμακευτικούς συλλόγους. Θυμίζω το εξής, το οποίο είναι αδιανόητο. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής του μονομελούς πρωτοδικείου. Μάλιστα. Σε βάρος του τομέα ασφάλισης του ΤΑΙΤΕΚΟ, ένα κομμάτι του ΤΑΙΤΕΚΟ είναι, ναι, της ΔΕΗ, 5.200.000 ευρώ. Και? Διότι δεν τα έχει πληρώσει. Μάλιστα. Με συνέπεια να έχουν κάνει ανακοπή τώρα το ταμείο, ναι, και τα φάρμακα οι ασφαλισμένοι να πηγαίνουν να τα πληρώνουν από την τσέπη τους και να περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω μετά 3-4-5 μήνες και αν τα πάρουν. Είναι πρωτοφανής αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η μείωση των μισθών, δεν είναι μόνο η μείωση των συντάξεων, είναι και όλα αυτά τα συνακόλουθα τα οποία μειώνουν ακόμη περισσότερο το βιωτικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε τούτη την ιστορία. Τι έχει συμβεί, Μαγδά, τι μηνύματα έχει. Με ενημερώνουν εδώ φίλοι πολύ καλοί, ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος από την Κέρκυρα, ότι είχαμε ένα σεισμό πριν από λίγο. Λέει, κουνηθήκαμε αρκετά, δεν μπορώ να το υπολογίσω, μου λέει. Πριν από 2 λεπτά έγινε, ήταν έντονος, χωρίς ζημιές, αλλά κουνηθήκαμε. Το ξέρεις, το καταλάβαμε για τα καλά. Δεν μας γύρισε στο πλευρό του άνθρωπος και έγινε. Όχι. Λοιπόν. Δεν νομίζω. Θέλετε τώρα, καμιά φορά... Με την, ναι, κατάργηση του αφορολογήτου που λέγαμε τώρα. Κατάλαβε, κύριε Βλαχόπουλε, λέμε για αφορολόγητα και όλα αυτά. Κύριε Βλαχόπουλε, μην τον ακούτε τον Γιώργο. Λοιπόν, θέλετε τώρα να δείτε κάτι που ασφαλώς θα σας ανεβάσει την αδρεναλίνη. Δείτε αυτή τη δήλωση για τις παρελάσεις και θα καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη χθες. Είναι η δήλωση που έδωσε ο κύριος, που έκανε ο κύριος Πάνταλος. Και υπάρχουν οι αντίστοιχες αντιδράσεις. Για τις παρελάσεις. Ακριβώς. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ έχουμε έντονη διαμαρτυρία στα μηνύματα των τηλεθεατών μας, τόσο στο τηλεφωνικό κέντρο όσο και στα email, που μας λένε ότι δεν είναι και τυχαίο που ο κύριος Πάνταλος τελικά δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές και αποσύρεται. Και θέλουμε και τη γνώμη σας. Λέει, πολύ καλά κάνει, γιατί μετά από αυτές τις δηλώσεις. Δεν νομίζω, λέει, να τον ψήφιζε και θέλουμε... κανείς. Θα τα λέει ο κόσμος. Θέλουμε τη γνώμη σας για την άποψη αυτή του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως. Ελάτε. Πάντα θεωρούσα γελίες εκδηλώσεις παρά τις παρελάσεις. Και δεν έβλεπα για ποιο λόγο μόνοι εμείς από όλη την Ευρώπη έχουμε παρελάσεις στρατιωτικές, ακόμα χειρότερα παρελάσεις μαθητικές. Έτσι, το βρίσκω εντελώς εξωφρενικό. Γιατί η επέτειος αυτή, η οποία πρέπει να εορτάζεται και πρέπει να τιμάται, γιατί πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν και να το τιμούμε, μπορούσε να τιμηθεί με άλλους τρόπους. Και τελικά στις παρελάσεις αυτά να βγαίνουν οι οπαδοί του ενός και του άλλου τραμπούκου ή προωθητή τραμπούκικων απόψεων, έτσι, και να σχημονούν, να ξυλοκοπούν, να πετάνε πράγματα, να εξευτελίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτές λοιπόν απόψεις. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν ένθεν και ένθεν αντιδράσεις για τη δήλωση αυτή. 5 λεπτά πάντως πριν σημασία, από τις 8. Συγχωρείς, θα πω στον πειρασμό να πω την παρατήρηση αυτή. Ελάτε. Είναι εντυπωσιακό, έτσι θα άξιζε να το μάθουμε. Ναι. Εκείνη την ώρα το Μέγα τι ακροαματικότητα είχε. Όταν ήταν ο Πάγκαλος και έλεγε αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν στο Μέγα, στην ΕΤΗ ήταν. Στην ΕΤΗ ήταν. Τι ακροαματικότητα είχε. Να το πω εγώ. Α, το καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εγώ τα θέματα. Να πω κάτι άλλο, Γιώργο, για τον κύριο Πάγκαλο. Ότι είναι θλιβερό, μας λέει ο κόσμος, ότι είναι θλιβερό να ακούγονται αυτά τα λόγια από τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ο αντιπρόεδρος. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο έχουν τιμήσει χιλιάδες Έλληνες και είναι θλιβερό να ακούγονται αυτά τα λόγια από το στόμα του κυρίου Προέδρου. Για τη θέση μιλάω, για το θεσμό. Είναι ντροπή. Ο κόσμος, δεν είναι προσωπική άποψη, είναι αυτή που λένε οι πολίτες εδώ στα μηνύματά τους. Ότι για να είναι η πολιτική στην εξέδρα των επισήμων, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για να γίνονται αυτές οι παρελάσεις και να είμαστε ελεύθεροι. Αυτό λέει ο κόσμος και εγώ το μεταφέρω όπως ακριβώς το λέει. Μετά το μαζί ξεκάθαρα. Τα φάγαμε, δηλαδή. Έτσι. Μαζί τα φάγαμε, και λοιπόν, μαζί πολεμήσαμε, ναι, μαζί Κοκόρη, προσπαθήσαμε κλπ. Ναι, κύριε Κοκόρη, ναι. Λοιπόν, είπα προηγουμένως
για την ενωμένη Ελλάδα, η οποία στηρίχθηκε στις ηθικές αξίες, στις παραδόσεις, ενώ σήμερα το μήνυμα το οποίο παίρνουμε μετά από τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι συμπυκνωμένο σε αγανάκτηση, σε πίκρα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συναντάμε καθημερινά ακούγοντας τους πολίτες. Αυτά λοιπόν. Από τέτοιου είδους δηλώσεις και από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των θεμάτων μας, θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο και εμένα μου προξένησε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Α, με ρωτάνε για την απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, κύριε Ρωμανιά. Μέχρι πότε πρέπει να γίνει, μέχρι 5 Μαΐου. Ναι, πρέπει να γίνει και πρέπει να πάνε οι συνταξιούχοι, γιατί ναι, αν πάνε κινδυνεύουν να μπει η σύνταξή τους κανονικά μετά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν κανονική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μέτρο είναι κακό. Όχι, είναι, έτσι, είναι σωστό το μέτρο της απογραφής. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Έχουμε και στα Γιάννενα. Έχουμε και στα Γιάννενα, βεβαίως. Μας στείλατε μηνύματα. 7 και 45 ήταν ο σεισμός, τον οποίο καταλάβατε για τα καλά. Έχουμε τον κύριο Προσαλέντη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλό συνάδελφο από την Κέρκυρα, για να μας πει το ρεπορτάζ τι λένε οι δικές του πληροφορίες και τι λένε οι πολίτες εκεί. Καλή σας μέρα. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μάγδα. Του πάνελ εκεί. Ναι. Επιβεβαιώνουμε το σεισμό, 4,1 ήταν. Αλλά δεν έχουμε ακόμη, επειδή έγινε πριν από λίγα λεπτά, δεν έχω ακόμη το επίκεντρο. 4,1 ρίχτερ, τη κλίμακα ρίχτερ ήταν ο σεισμός, κάτι σε λίγα δευτερόλεπτα. Λίγα δευτερόλεπτα, έχετε καλό δήμαρχο στην Κέρκυρα, οπότε ανά πάσα στιγμή ό,τι συμβεί θα παρέμβει, να είστε καλά. Καταπληκτικό το νησί, έτσι. Καταπληκτικό το νησί, πανέμορφο το νησί. Έχω μηνύματα λοιπόν από Πάργα, από Πρέβεζα. Να είστε καλά. Γιάννενα, Άρτα, γενικότερα η Ήπειρος λοιπόν κουνήθηκε. 4 ρίχτερ λοιπόν ήταν ο σεισμός. Πόσο μας είπε, 4,1. Λοιπόν. Μέσα έπεσαν οι τηλεθέατες, γιατί μου λέγανε Μάγδα, δεν ξέρουμε πόσο. Αλλά ένα τεσσαράκι ήταν σίγουρα ο σεισμός. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Πάρα πολλοί κόσμος με ρωτάει και μου λέει, Γιώργο, θα πάμε και σε νέα μείωση μισθών. Κύριε Ρωμανιά, εδώ λοιπόν, υπάρχει Γιώργο, θέμα. Πρόσεξε. Υπάρχει θέμα εδώ. Πρόσεξε. Θα μειώσουν και άλλο τους μισθούς. Σωστά ο Παναγιώτης ο Κοκόρης είπε πριν από λίγο ότι ο κόσμος διακατέχεται σήμερα από οργή και αγανάκτηση. Ναι. Εγώ θα προσθέσω ακόμη κάτι. Εκτός από οργή και από αγανάκτηση, ο κόσμος διακατέχεται και από φόβο. Σήμερα έχω την αίσθηση, και αυτό το έχω διασταυρώσει με διάφορες κοινωνικές ομάδες και από διάφορες περιοχές της χώρας, διακατέχεται από φόβο. Τι θα γίνει, θα έχουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, θα έχουμε κινδυνεύουν, πρόσεξε, κινδυνεύουμε λένε όλοι από το 2013 να ανεβούν τα όρια ηλικίας, να ανεβούν τα συντάξιμα χρόνια, να μειωθούν οι συντάξεις. Άρα θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω, το λέω στο γραφείο μου σε 100 ανθρώπους κάθε μέρα, θέλω να το πω να τα ακούσει όλος ο κόσμος τώρα εδώ, ότι όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μάλιστα, έχουν συμπληρώσει δηλαδή τα συντάξιμα χρόνια ή θα τα συμπληρώσουν μέσα στο 12, δεν κινδυνεύουν από αύξηση των ορίων ηλικίας και των συνταξίμων ετών. Βεβαίως μπορεί να αλλάξουν αυτά και να ανεβούν τα όρια ηλικίας, αλλά δεν αγγίζουν εκείνους που έχουν θεμελιώσει. Μην ξεχνάμε όλοι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα κάποιοι από διάφορα κανάλια, μάλιστα, και ραδιόφωνα λέγανε ότι από το 12 αλλάζουν όλα. Φύγανε λοιπόν ορισμένοι. Έχω την περίπτωση γυναίκας που έφυγε με ανήλικο παιδί και έχασε 9 χρόνια εφόρου ζωής. Μάλιστα. Στα 30 που είχε θα πάρει σύνταξη για 21. Γιατί φοβήθηκε ότι θα την εγκλωβίσουν και θα φύγει στα 65. Έφυγε στα 50. Με συνέπεια να χάσει το 30% που ισοδυναμεί με 9 χρόνια. Επομένως να προσέχουν πολύ οι ασφαλισμένοι, δεν υπάρχει κίνδυνος για εκείνους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα. Σαφής. Έτσι, εκείνοι που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα, βεβαίως κινδυνεύουν, αλλά αυτοί δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Έτσι, επομένως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι έγκλημα αυτό που γίνεται. Παρασύρουν τον κόσμο και φεύγει με ζημιά μέχρι 30% στη σύνταξή τώρα του εφόρου ζωής. Εγώ θέλω να δούμε τη μερική απασχόληση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Διότι θα δούμε στην κάρτα 507 και σε λίγο θα δούμε και μια άλλη κάρτα με την αύξηση των φόρων. Στην κάρτα 507 ότι είναι 255 ευρώ. Καλά, πήγαμε σε τέτοιους μισθούς, έτσι. 255,47 ευρώ μεικτά κάτω των 25 ετών. Άμα διαιρέστε τα 255,47 ευρώ μεικτά δια των 30 ημερών, γιατί 30 μέρες τρώει ο άνθρωπος, δεν τρώει 25,
που θέλουν οι κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις λένε 25 μέρες τρώει. Μα είναι κοντά στο κόσμος. Η πολιτική τρώνε 30. Ναι, καλά, η πολιτική. Έτσι. Ναι, πρόσεξε όμως. Ναι, κοντά στο νου. Περίπου. Όταν ο μισθός του νέου πάει μειχτά στα 511 και δουλεύει το μισό ωράριο, θα πέσει στα 255. Γιώργο, είναι πράγματα που τα συναντάμε στην καθημερινότητα φτιάχνοντας τη μισθοδοσία στην κυβέρνηση. Αυτός ο οποίος δουλεύει κάτω από 4 ώρες παίρνει μισό περίπου. Ένσημο, μισό και κάτι, έτσι δεν είναι? Όση, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτός αυτό πότε θα προλάβει να μαζέψει 40 χρόνια ένσημα να βγει σύνταξη του? Θέλει 80 χρόνια να βγει ο άνθρωπος. Πολύ απλά. 80 χρόνια δουλειάς. Πολύ απλά. Δηλαδή. Δεν θα προλάβει. Δεν θα προλάβει. Δεν θα πάρει κανείς πλήρη σύνταξη, ναι, γιατί με την ανεργία που υπάρχει δεν θα μπορέσει κανείς να συμπληρώσει 40 χρόνια. Συγγνώμη, εμείς που δουλεύουμε 15 χρόνια συνεχόμενα θα πάρουμε ποτέ? Όχι. Κοίταξε, το ερώτημα που τίθεται. Μάλιστα. Δεν είναι αν θα πάρουμε. Μιλάω για τη γενιά τη δικιά μας, που έχουν 30 περίπου. Το ερώτημα γιατί δεν ξέρουμε είναι... ότι ούτε και εμείς θα πάρουμε. Φανταστείτε αυτά τα παιδιά τι έχουν να περάσουν και τι έχουν να ζήσουν, που ξεκινάνε τώρα. Προχθές έκανα μια καλή ομιλία στην Καβάλα. Το και μάθαμε. Ήταν εντυπωσιακό το φαινόμενο ότι περίπου το 70%. Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό. Μάλιστα. Το 70% του ακροατηρίου, ναι, ήταν, ναι, πάνω από 300 άτομα. Μάλιστα. Το 70% ήταν νέοι. Τι ρωτούσα στην Καβάλα? Είναι... Θα σου πάμε στο. Είναι για τον Άσμο Γιάννη ο Δήμου, να του πούμε καλημέρα. Ωραία. Γιαννάκη, θα την, ναι, πάει, την πήρε, την πρόλαβε. Με, ο με Γιάννης, την ευκαιρία, ναι, να πω το εξής. Ναι. Στην Καβάλα, αυτή την περίοδο, εδώ και μερικά χρόνια, υπάρχει, ναι, ένα πρωτοφανές επιτυχημένο πείραμα για όλη την Ελλάδα. Την εταιρεία Καβάλα Oil, η οποία είναι η εταιρεία που έχει τα πετρέλαια του Πρίνου, έτσι. Η εταιρεία αυτή τη διοικούν οι εργαζόμενοι. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, μάλιστα, έχουν αναλάβει τη διοίκηση. Και ρωτάνε της, λοιπόν οι άνθρωποι. Είναι κερδοφόρα, ναι, και είναι μια χαρά. Και δεν είναι μόνο ότι οι εργαζόμενοι είναι 350 οικογένειες, έχουν δουλειά, αλλά αυτά τα χρήματα που παίρνουν διοχετεύονται στην τοπική κοινωνία, έτσι, και όλη η Καβάλα πλέον βρίσκεται κάτω από την επίρρεια αυτή τη επιτυχημένη επιχείρηση. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο δάκρυα, θα έλεγα, και απογοήτευση, είναι και αισιοδοξία. Βέβαια. Αυτό που εκπέμπει, ας πούμε, σήμερα η λειτουργία της εταιρείας Καβάλα Oil είναι, λοιπόν, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ρωτάει λοιπόν ο κόσμος, θα προλάβω. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι στη συγκέντρωση αυτή διαπίστωσα για πρώτη φορά ότι ήταν 70% του κόσμου νέοι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή 35-40 ετών. Έτσι. Είναι πρωτοφανές αυτό. Σωστό. Έτσι. Το ερώτημά τους ήταν ακριβώς αυτό που είπε η Μάγδα πριν από λίγο. Εμείς, όταν έρθει η ηλικία να πάρουμε σύνταξη, θα πάρουμε σύνταξη? Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι η εξής. Σύνταξη θα πάρουν όλοι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην πάρει κανείς σύνταξη. Υπάρχουν όμως δύο άλλα ερωτήματα. Τι σύνταξη θα πάρει? Υπάρχουν δύο άλλα ερωτήματα. Τι σύνταξη θα πάρει? Άσε με, Μάγδα, να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι δύο άλλα ερωτήματα. Πρώτον, πότε θα την πάρουμε? Έτσι, σε ποια ηλικία θα την πάρουμε? Και πόσα? Και δεύτερον, πόσοι θα είναι αυτοί? Έτσι, θυμάμαι μία συζήτηση που είχε γίνει, ναι, στο Ευρωπαϊκό, τέλος πάντων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε ένα κάποια περίοδο, που είχα συναντηθεί με κάποιο Γερμανό και σε μια συνάντηση που είχε γίνει εκεί, είχαν πει ότι τα ζητήματα των συντάξεων είναι δύο. Πρώτον, οι συντάξεις να είναι βιώσιμες, το σύστημα να είναι βιώσιμο, και δεύτερον, να είναι επαρκής. Και είπε ένας Γερμανός τότε, καθόταν δίπλα μου, είπε τότε ότι για μένα το πρόβλημα είναι να είναι το σύστημα βιώσιμο. Να είναι επαρκής οι συντάξεις. Διότι τη βιωσιμότητα την εξασφαλίζω εύκολα. Αποφασίζω να πάρουν σύνταξη ένα ευρώ όλοι, οπότε δεν υπάρχει θέμα βιωσιμότητας. Εδώ λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι. Θα πάμε στο διατάφτα τώρα. Θα έχουμε συντάξεις επαρκής. Πάμε στο διατάφτα. Για αξιοπρεπή διαβίωση. Πάμε στο διατάφτα. Και ρωτάω το εξής. Με αυτό τον πίνακα τον οποίο είχαμε πριν από λίγη ώρα, με τα 255,47 μεικτά, ναι, οι 507 υπάρχει... κάρτα. Αυτός ο νέος, πρόσεξε, υπάρχει... που θα του πει τράβα στη μερική απασχόληση. Έθεσες το ερώτημα. Έθεσες ένα πόσα ερώτημα. Χρόνια πρέπει να δουλεύει για να βγει? 80. 80. Αλλά, πρόσεξε, έθεσες ένα ερώτημα. Δηλαδή θα την πάρει στα 104. Δεν θα την πάρει ποτέ, Γιώργο. Ποτέ. Τι τώρα. Μάλιστα. Δεν θα την πάρει ποτέ. Αποκλείεται τώρα. Σύνταξη, μην ξεχνά. Εγώ θυμάμαι. Γιατί μου τα κρατάνε? Σήμερα τα 35 χρόνια έχουν καταργηθεί. Τα 35 χρόνια έχουν γίνει 40. Μπράβο. Σταδιακά το 11 γύρανε 36, το 12 37, το 13 38, έτσι, 39, το 15 είναι 40. Μπράβο. Πάμε στην 40 ετία πλέον. Για να πάρεις λοιπόν πλήρη σύνταξη πρέπει να έχεις δουλεύει 40 χρόνια. Έτσι, μπράβο. Με το σημερινό ρυθμό ανεργίας, μπράβο, κανείς δεν θα έχει συμπληρώσει. Και με τα μισά ένσημα. Έτσι, μετά, ναι. Διότι πρόσεξε, υπάρχει το κόλπο. Αυτό που είπες τώρα. Να το μάθει ο κόσμος. Έτσι, μπράβο. Όταν εργάζεσαι
4 τουλάχιστον ώρες την ημέρα. Μπράβο. Συνταξιοδοτικά αυτό θεωρείται πλήρες ωράριο. Μάλιστα. Εάν δουλεύεις 3 ώρες και 58 λεπτά, δεν είναι πλήρες ωράριο. Προσθέτουμε τις ώρες, διαιρούμε δια του 8 και μπορεί να δουλεύεις όλη τη βδομάδα και να πάρεις 2 ημερομίσθια. Αυτό κρατήστε το καλά. Μπορώ να κάνω ένα ερώτημα, σας παρακαλώ. Μισό να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Εάν, φίλες και φίλοι, είστε ασφαλισμένοι, δουλεύετε με μερική απασχόληση και δουλεύετε συνήθως, σας λένε έλα δουλέψεις 4 ώρες, αλλά σε κρατάνε 5 και 6 ώρες, αλλά γράφουνε ότι δούλεψες 3 ώρες. Το έχουν κάνει αυτό. Και 58. Το έχουν κάνει αυτό. Μπράβο. Σε καθαρίστηκε. Και σου κλέβουν. Μπράβο. Με αυτά τα 2 λεπτά που φαίνεται ότι είναι. Έτσι, μπράβο. Σου κόβουν πλέον τη δυνατότητα να έχεις πλήρες ημερομίσθιο. Μπράβο. Και παίρνεις την ώρα, την προσθέτεις με τις άλλες μέρες, διαιρείς για το 8 και μπορεί να πάει 5 μέρες στη δουλειά και να πούνε 2 ένσημα μόνο. Υπάρχουν επιχειρήσεις όπου λένε στον εργαζόμενο. Είπανε στους μισθούς ή θα δεχθείτε 22% μείωση του μισθού και στους άλλους μισθούς ή θα πάτε 4 ώρα ή θα φύγετε. Οι μισοί λοιπόν δέχτηκαν 22% μείωση και άλλοι μισοί δέχτηκαν το 4 ώρο, μπας και βρούνε και κάπου αλλού κάτι άλλο. Και όταν πήγανε να μετρήσουν τα ένσημα του μήνα ήταν 12, ήταν 11, ήταν 13. Ήταν και λιγότερα. Ήταν και λιγότερα. Τα 8-9. Μπράβο. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να δουλεύουν 80 χρόνια για να φτάσουν 80 χρόνια, Το αντιλαμβάνεστε. Μα, ο νόμος γι' αυτό το έκανε. Επειδή ξέρει ότι κανείς δεν θα φέρει 40 χρόνια, μπράβο, θα είναι και εξ αυτού του λόγου μειωμένες συντάξεις. Θέλω να σας καταθέσω το εξής που το ζούμε εδώ με τον Γιώργο καθημερινά στο τηλέφωνο που χτυπάει στην εκπομπή. Μας παίρνει η κυρία Ρωμανιά, κύριε Παντελή, και μας λένε το εξής. Εργάζομαι στην τάδε επιχείρηση, παίρνω, ας πούμε, π.χ. 1000 ευρώ και μέσα ο εργοδότης δεν μου δηλώνει τα 1000. Μου δηλώνει λιγότερα. Και αυτό γίνεται συνήθως. Ναι, για να πληρώσει λιγότερες φορές. Ακριβώς. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αλλά αυτό έχει επίπτωση στη σύνταξή του μετά. Αυτό μου είναι το θέμα. Εδώ να πούμε το εξής. Να πούμε το εξής. Γιατί συμβαίνουν μερικά παρατράγουδα. Ελάτε. Για να υπολογίσει τη σύνταξη στο ΙΚΑ, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός, θα πάρουμε όχι τον τελευταίο χρόνο. Θα πάρουμε τα 10 τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Τις ετήσιες αμοιβές των 10 τελευταίων ετών. Ναι. Θα αφαιρέσουμε τα δώρα Χριστουγέννων Πάσχα. Μάλιστα. Και το επιδομαδίας και θα συγκρίνουμε τις αποδοχές. Σωστός. Των 10 τελευταίων ετών. Θα διαλέξουμε τα 5 καλύτερα, τα 5 χρόνια με τις υψηλότερες αποδοχές, έστω από το 2002 μέχρι το 2011, ναι, μπορεί να είναι το 2, το 5, το 7. Μάλιστα. Δεν ανάγκη να είναι συνέχεια. Μπορεί να είναι διάσπαρτα. Μπορεί να μην είναι και στον ίδιο εργοδότη. Βεβαίως. Θα πάρουμε λοιπόν τα 5 καλύτερα χρόνια, τα 5 χρόνια με τις υψηλότερες αποδοχές. Μάλιστα. Από εκεί θα βγάλουμε το μέσο ημερομίσθιο και θα υπολογίσουμε ο τη Τσελίκας σύνταξη. Ο Τσελίκας πότε θα βγει στη σύνταξη? Ο Τσελίκας από ό,τι βλέπω είναι νέος. Ο Τσελίκας είναι σύνταγμα. Έλα, έλα. Από εδώ θα βγει κατευθείαν. Από σύνταγμα σύνταξη. Με το μικρόφωνο στα χέρια και στη σύνταξη. Καλημέρα και πάλι. Παιδιά, τα πάντα είναι έτοιμα. Έχει ο χώρος, όπως βλέπετε, ερημώσει τελείως. Μόνο αστυνομικοί υπάρχουν παντού. 7.000 λοιπόν αστυνομικοί, 40 δημιουργίες των ΜΑΤ, άντρες κρατικής ασφάλειας. Έτσι, περιμένουμε σε 3 ώρες περίπου θα είναι η παρέλαση στρατιωτική μας. Λοιπόν, να πούμε ότι ενδέχεται από τον Ιερό Ναό Διοσιανού, ναι, Παγίτου να έρθουν επίσης μετά τη δοξολογία, ενώ το πρωτόκολλο λέει να έρθουν πεζοί, ενδέχεται να έρθουν με αυτοκίνητα. Θα το δούμε αυτό. Ακριβώς, πάμε και Θεσσαλονίκη. Ασφαλείας. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα. Και Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και πάλι. Δρακόντια. Καλημέρα. Δρακόντια τα μέτρα στη Θεσσαλονίκη. Περίπου 2.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους. Άντρες κρατικής ασφάλειας, δημιουργίες των ΜΑΤ είναι όλοι εδώ. Τα ραντεβού των εργατικών σωματείων αλλά και των φοιτητών είναι για τις 10.30 περίπου. Θα διαδηλώσουν όπως λένε. Παρ' όλα αυτά, η εντολή της αστυνομίας είναι μηδενική ανοχή σε όσους προσπαθήσουν να διακόψουν την παρέλαση, να την εμποδίσουν. Καθώς κανένας στην ελληνική αστυνομία δεν θέλει να δει εικόνες σαν αυτές που παρακολουθήσαμε την 28η Οκτωβρίου. Περιμένουμε βέβαια να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των σωματείων που έχουν πει πως θα κατέβουν να διαδηλώσουν σήμερα, μεταξύ των οποίων θα είναι και φοιτητικοί σύλλογοι αλλά και εργαζόμενοι. Γύρω στις 10.30 θα συγκεντρωθούν, ενώ Μαρδά, η παρέλαση ξεκινάει στις 11.15. Θέλω να μας δείξεις το φιδάκι. Εμένα να πάντως θέλω να σας πω, πριν σας δείξω το φιδάκι, ότι πολλοί πολίτες μου είπαν το εξής πολύ έξυπνο. Λέει, μπορεί να μην μας αφήσουν, λέει, να περπατήσουμε, να κάνουμε ράνο κλπ. Αλλά δεν μπορούν, λέει, να μας κλείσουν το στόμα. Εμείς μπορούμε να φωνάξουμε, να γιουχάρουμε ή οτιδήποτε άλλο. Ή να πούν τα δικά τους συνθήματα, το στόμα, λέει, θα μας το κλείσουν. Λοιπόν, ο σεισμός στην Κέρκυρα. Κλειδώματα μας βάλανε, αστυνομικούς μας βάλανε, το στόμα δεν μας το κλείνουν. Μάλιστα. Ο σεισμός στην Κέρκυρα είναι 4,9 ρίχτερ, με το οποίο ο κύριος Βασιλόπουλος, έτσι. Αισθητός βεβαίως, Πρέβεζα, Άρτα, Γιάννενα
κυρίως έτσι κι αλλιώς στην Κέρκυρα, έτσι, που ήταν το επίκεντρο. Μας στείλατε πολλά μηνύματα γι' αυτό, δεν είναι κάτι τόσο. Για να δούμε την Αθήνα πώς θα κινηθούν σήμερα οι φίλοι μας. Να δούμε πού με δεν το κόκκινο θα κινηθούν, χαλί που Γιώργο, έστρωσε η αστυνομία. Γιώργο, που δεν τολμούν να περπατήσουν. Πάμε λοιπόν. Απαγορεύεται να περπατήσετε στη Βασιλίση Όλγα, απαγορεύεται στη Φιλελλήνων, στη Λεωφόρο Αμαλίας. Δεν μπορείτε βεβαίως να περάσετε μπροστά από το Σύνταγμα, εκτός κι αν είστε στην παρέλαση. Βασιλέως Γεωργίου, συνεχίζουμε. Κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, ούτε να το σκεφτείτε, και ανεβαίνοντας τη Σταθείο έως και την Ομόνια. Σε όλους αυτούς τους δρόμους, βεβαίως δεν μπορείτε να πάτε με το αυτοκίνητό σας, δεν μπορείτε να περπατήσετε, δεν μπορείτε να περάσετε ούτε στις κάθετες οδούς, για να μην δούμε πάλι περιπτώσεις όπως τις χθεσινές. Όσοι θέλετε να δείτε την παρέλαση, μπορείτε μόνο αν έχετε την διαπίστευση, όπως οι καλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ή αν έχετε την ειδική πρόσκληση, την οποία θα πρέπει να σας έχουν στείλει εδώ και ημέρες. Ή μπορείτε να καθίσετε σπίτι σας, ακούστε να δείτε. Και να τη δείτε από τηλεόραση. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να δείτε το παιδί σας στην παρέλαση. Θα πάρετε κιάλια, θα πάρετε τα κιάλια, θα είναι... δεν μπορείτε να πλησιάσετε, θα πάρετε τα κιάλια και θα κοιτάτε το παιδί σας μέσω τηλεόρασης με τα κιάλια για να μπορείτε να το διακρίνετε. Ή οτιδήποτε άλλο. Όπως ή γράψτε το βίντεο για να το δείτε, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης. Πάντως, επειδή τώρα πίσω σου, Γιώργο, παίζουν τα πλάνα με τους ασφαλίτες. Πρώτον μπροστά, με φόντο πίσω τα παιδιά. Τους άνδρες ασφαλείας. Βεβαίως. Ναι. Αυτή την εικόνα είχαν λοιπόν οι γονείς και διαμαρτύρονται και λένε: με συγχωρείτε, εγώ πήγα να καμαρώσω το παιδί μου. Όχι να έχω τον ασφαλίτη μπροστά και την σειρά τον αστυνομικό με μπροστά. Τον αστυνομικό και τον άνδρα της ασφαλείας. Όχι, όχι, πρόσεχε. Είναι οι ασφαλίτες και οι αστυνομικοί. Και παραπίσουν και τα μάτια. Λοιπόν, κυρίως. Πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα η οποία πολύ, τα παιδιά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους οι οποίοι παρεμβαίνουν ανά πάσα στιγμή. Πάμε στην κάρτα 510. Θέλω, κύριε Παντελή, να βάλετε τα δυνατά σας. Ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται με τις αποδείξεις. Και θα έχουμε και τη βοήθεια του κυρίου Κοκόρη για το θέμα αυτό. Η 510 κάρτα. Πρέπει να έχουμε, λέει, σε αποδείξεις το 25% του εισοδήματος. 25% του εισοδήματος. Μάλιστα. Και όχι από τις 6.000 όπως ήταν πέρσι, αλλά από το 0. Ναι. Και σε περίπτωση που έχουμε, μας λείπει ένα μέρος αυτών των αποδείξεων, θα πληρώσουμε το πέναλτι, να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Έχω 20.000 εισόδημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχω και να συγκεντρώσω 5.000 αποδείξεις. Αν δεν έχω αυτές τις 5.000 αποδείξεις και έχω 2.000 ναι, αποδείξεις, στη διαφορά, στις 3.000, μάλιστα, θα πληρώσω 10%. Δηλαδή θα πληρώσω 300 ευρώ ένα λεπτό. Επιπλέον φόρο από οτιδήποτε άλλο βγαίνει από τη φορολογική μου δήλωση. Εάν βάλω παραπάνω αποδείξεις, δεν. Αν βάλω μετράνε παραπάνω αποδείξεις μετά το φιάσκο το περσινό, ναι, του Υπουργείου Οικονομικών με το 1 δις που δόθηκε πίσω, μάλιστα, δεν έχω κανένα πια όφελος. Μάλιστα. Τώρα, δεν υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση. Απλά τις μετρώ, λέω ότι έχω 150 αποδείξεις και αυτές οι 150 αποδείξεις είναι αξίας 5.000 ευρώ, έτσι. Πρέπει στη δήλωσή μας μέσα να βάλουμε τον αριθμό. Α, παίρνουν θέση και τα ΜΑΤ τώρα. 10, 20, ναι, 50 αποδείξεις αυτής αξίας. Γιώργο Τσελίκα, παίρνουν θέση τα ΜΑΤ στο Σύνταγμα. Αργά αλλά σταθερά από ό,τι βλέπουμε. Ε? Ναι. Σε λίγο ο Γιώργος ο Τσελίκας. Είπαμε ναι, να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος ο κύριος Τσελίκας. Είναι η εικόνα η οποία έτσι βλέπουμε, διότι λοιπόν στις 11 είναι η παρέλαση και από τις 8 ήδη θα αρχίσει ακριβώς να διακόπτεται και η κυκλοφορία στο κέντρο, αλλά και όπως είπαμε το μετρό στην Ακρόπολη, Σύνταγμα και, και στον Ευαγγελισμό. Ευαγγελισμό. Επιστρέφουμε στην 510 κάρτα. Άρα μαζεύουμε τις αποδείξεις στο σπίτι, έτσι. Πέρσι, Γιώργο, τι είχαμε κάνει. Θυμάσαι, είχαμε βάλει ένα φάκελο, ναι, είχαμε βάλει όλες τις αποδείξεις μέσα και είχαμε στείλει το φάκελο στις εφορίες ανεξάρτητα, μάλιστα, από τη φορολογική μας δήλωση. Τώρα τις κρατάμε για 5 χρόνια. 5 χρόνια στο σπίτι. Για 5 ετία στο σπίτι. Υποτίθεται ότι σε αυτά τα 5 χρόνια μπορεί να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος. Έτσι, μπράβο. Μπορεί λοιπόν να ζητηθούν, οπότε τις προσκομίζεται. Δεν ισχύουν οι αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ, ΟΣΕ και λεωφορείων. Δηλαδή τα πιο βασικά. Και η τηλεφωνία. Και η τηλεφωνία. Και η τηλεφωνία. Τα πιο βασικά τα βγάζουν απ' έξω. Έχουν βγάλει απ' έξω όλους αυτούς τους λογαριασμούς και έτσι, για να μην τους ξεφύγει κάτι με το πολυνομοσχέδιο Σκούπα, είπανε ότι όλα αυτά τα χαράτσια που πληρώνουν και οι επιχειρήσεις της ΔΕΗ, ναι, δεν μπορούν να τα αφαιρέσουν, αλλά και για αυτές είναι πρόσθετος φόρος. Όπως και το τέλος επιτιδεύματος και το 300, Γιώργο, που πληρώναν τα μπλοκάκια. Σωστό. Με το νομοσχέδιο Σκούπα και αυτά τα αφαιρεί. Άρα επιβαρύνουν παραπάνω
τους φορολογούμενους. Ακριβώς. Και τι γίνεται θέλω με τις περιπτώσεις, πάμε... Γιώργο, των πολιτών που δεν φτάνουν τα χρήματα ούτε καν για να φάνε. Τι απόδειξη. Τι απόδειξη. Απόδειξη δεν από τι. Δηλαδή. Από αυτά που δεν έχουν. Ναι. Από το μανάβι που παίρνουν τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ. Από το σούπερ μάρκετ που παίρνουν το καρότσι καλά. Το καρότσι δημιουργεί, δεν το συζητάμε, σιδηρόδρομο. Είναι όλοι με το καλαθάκι. Ακριβώς. Και είναι με το σημείωμα γάλα, ψωμί, αλεύρι και οτιδήποτε. Έτσι δεν μαζεύονται οι αποδείξεις. Ούτε οι αποδείξεις μαζεύονται. Έξι, το Μάγδα το παρακολουθώ γιατί ψωνίζω και στη λαϊκή πηγή και στο σούπερ μάρκετ. Άρα το ζείτε αυτό. Μιλάω που σας με λέω. Τον κόσμο και το ζω και ξέρω και το ποιες είναι οι τιμές. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν τους ενδιαφέρει. Μάλιστα. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι πως αυτή τη στιγμή τα τελευταία κέρματα αν έχουν μείνει, να το πω έτσι σε κάποιους ανθρώπους, να τους τα πάρουν. Ακριβώς. Πάμε στην κάρτα 423. Φίλες και φίλοι, θα δείτε και θα δούμε μαζί τι έχουν βάλει στο μάτι. Γιατί κάθε φορά το μνημόνιο βάζει κάποιους. Αυτοί λένε στόχους. Αυτοί λένε στόχους. Εμείς λέμε τι βάζουνε. Στο μάτι. Ή τι μας κλέβουν. Μπράβο. Στόχοι, πάμε κύριε Ρωμανιά να δούμε τι έχουν βάλει στο μάτι. Πρώτον, 13ο και 14ο μισθό. Σας είπα τι μου είπε χθες στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Δουκάκης. Ο βουλευτής, ο οικονομολόγος βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Αναγερμού. Ότι είδανε μέσα στο νομοσχέδιο ότι κόβεται ο 13ος και ο 14ος μισθό. Στο καινούριο. Έτσι, στο καινούριο. Γιατί λοιπόν, το μνημόνιο είναι η γενική όρη και ακολουθούν εφαρμοστικοί νόμοι. Είναι η τελευταία φορά που ο Έλληνας παίρνει στα χέρια του 13ο και 14ο μισθό. Φοβάστε ότι είναι η τελευταία φορά. Νομίζω, κοιτάξτε, εγώ έχω μια οπτική που βλέπω μάλιστα. Τα πράγματα, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι δρομολογημένη η κατάργηση του 13ου και 14ου. Μάλιστα. Άρα, μην ξεχνούμε. Τον αποφύγαμε την τελευταία στιγμή. Το κόψιμο το αποφύγαμε πριν από ένα μήνα την τελευταία στιγμή. Ήταν προδιαγεγραμμένο η κατάργηση 13ου και 14ου. Εντάξει, επειδή με τη μετενέργεια είχαν μεγαλύτερες μειώσεις, έμεινε για, τον επόμενο, για την επόμενη φορά. Τώρα λοιπόν είναι δρομολογημένη η κατάργηση 13ου και 14ου. Δεν βγαίνει από το μυαλό τους με τίποτα. Όχι, μα είναι γραμμένο. Είναι νομοθετημένο. Προδιαγεγραμμένο, πώς θα το πω. Και όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές, λοιπόν, κύριε Ρωμανιά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Επειδή ακούω κάποιους υπουργούς σήμερα ναι. να κάνουν δηλώσεις και να λένε τι θα γίνει. Έτσι, θέλω να πω ότι για να δούμε αν θα γίνουν όλα έτσι όπως τα λένε οι σημερινοί μάλιστα. υπουργοί. Γιατί εγώ δεν βλέπω τουλάχιστον πολλούς από τους σημερινούς υπουργούς να παραμένουν αύριο. Για να μην πω ότι δεν βλέπω κανένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εφάπαξ. Για το εφάπαξ. Εδώ λοιπόν είναι ένα υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα μεγάλο. Εδώ λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Διότι το μνημόνιο έχει όρο για το εφάπαξ. Και έχει όρο για όλα τα εφάπαξ. Διότι έχουμε 17 είδη εφάπαξ σήμερα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά έχουμε και κάποια άλλα που δεν λέγονται εφάπαξ, αλλά... λέγονται αποζημιώσεις. Είναι κάποια χρήματα, κάποιοι μισθοί που τα δίνουν οι εταιρείες. Και εδώ λοιπόν έχει αναστατωθεί όλος ο κόσμος, διότι με τη ρύθμιση τη γενική που έχει το μνημόνιο, μάλιστα. δεν λέει βέβαια κάτι συγκεκριμένο, λέει όμως ότι όλοι οι λογαριασμοί του εφάπαξ, ναι. όλοι οι λογαριασμοί των εφάπαξ θα πρέπει να ορθολογικοποιηθούν ώστε να μην παρουσιάσουν ελλείμματα. Όπως είναι διατυπωμένο λοιπόν, έχει ευρύτατο φάσμα εφαρμογής. Όταν ακούτε ορθολογικοποίηση, πού πάει εννοούμε, το μυαλό σας. Εννοούμε περικοπή. Σαφέστατα περικοπή. Γιατί δεν το λένε όμως. Ή στην καλύτερη περίπτωση μείωση. Ναι, γιατί δεν έτσι. Το λένε. Δεν εμένα το λένε. Ο κύριος Καλάκος, ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου του Δημοσίου, μου είπε το εξής. Έχω να δώσω μόνο το 50%. Άμα φύγουνε 150.000 κόσμος, όπως λέει μέσα το μνημόνιο, ζητάει 150.000 κόσμος να φύγει. Εγώ μου λέει, όχι το 50% δεν θα δώσω, ούτε το 20% δεν θα δώσω από τέλος. Από μια κουβέντα που είχα προημερών με ναι. τον κύριο Καλάκο, έχει προκύψει το εξής. Παρακαλώ. Τα μοναδικά του έσοδα που έχει σήμερα το Ταμείο ναι. Πρόνοιας, αυτό που δίνει το ΕΦΑΠΑΚ ναι. στους δημοσίους υπαλλήλους και μιλώ για το λογαριασμό των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί στο ίδιο ταμείο υπάρχουν και άλλα ΕΦΑΠΑΚ άλλου λογαριασμού. Να φαίνεται για κανένας άλλος. Μιλώ για το λογαριασμό ναι. των δημοσίων υπαλλήλων. Από ό,τι μου είπε, τα μοναδικά έσοδα ναι. που έχει είναι οι ασφαλιστικές, οι σχετικές εισφορές των εργαζομένων. Μάλιστα. Και αυτές οι εισφορές του δίνουν τη δυνατότητα να πληρώνει 3.000 εφάπαξ το χρόνο. Μάλιστα. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι υπάρχουν σήμερα 62.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα. Μπράβο. Και αν σκεφτούμε ότι θα έχουμε και μέσα στο 12, έτσι λέει το μνημόνιο,
15.000 καινούργιες απολύσεις και μέχρι το 2015 150.000 καινούργιες αποδείξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε πλέον σε πλήρη αδυναμία καταβολής των οφειλωμένων. Έχουμε λοιπόν. Εδώ όμως να πούμε, Γιώργο, το εξής, ότι ένας που είναι σήμερα ασφαλισμένος στο δημόσιο, μάλιστα, και βιάζεται να φύγει για να μπορέσει να πάρει το ΕΦΑΠΑΞ, ναι, δεν κερδίζει τίποτα. Σωστό. Διότι θα μπει στην ουρά και θα πάρει αριθμό 62.001. Δηλαδή και με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και αν βρεθούν λεφτά, θα περάσουν 5-6 χρόνια να πάρει το ΕΦΑΠΑΞ. Ακριβώς. Αν μέχρι τότε γίνουν μειώσεις, θα τον πιάσουν και αυτόν. Μην ξεχνούμε ότι οι μειώσεις και το 10 και το 11 πήγανε αναδρομικά. Και τις ΔΕΗ μειώσεις πήγανε αναδρομικά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μέγα πρόβλημα. Έχουν βάλει λοιπόν στο μάτι 13ο, 14ο μισθό. ΕΦΑΠΑΞ. Έχουν βάλει στο μάτι ΕΦΑΠΑΞ. Αποζημιώσεις. Συντάξεις χειρίας με τη ρήτρα θανάτου. Αυτό δεν το ξανά έχουμε δει πουθενά αυτό πράγμα. Τι είναι αυτή η ρήτρα θανάτου, κύριε Ρωμανιά? Ξέρεις τι έχουν κάνει τώρα εδώ? Το έχουμε πει βέβαια έχουν... πριν από 10-15 μέρες, αλλά... Το είπαμε πρώτοι εμείς, ναι, εδώ. Ναι. Και με συγχωρείς πάρα πολύ, θα την πω την κακία μου. Ναι. Την επομένη, τη μεθεπομένη, το άκουσα σε άλλα κανάλια. Το είχαν αντιγράψει από εμάς. Και χρησιμοποιήσανε, ναι, χρησιμοποιήσανε ακόμα και την ορολογία που χρησιμοποιήσαμε εμείς εδώ. Ο ελεήμων ελεηθήσετε, κύριε Ρωμανιά. Έτσι, αλλά... Ξέρετε πόσα έχουμε πει εδώ. Ναι, αυτό το χαράτσι. Εμείς πρώτα εδώ. Να δείτε με το χαράτσι της ΔΕΗ. Ξύπνησα ένα πρωί. Χαράτσι, χαράτσι. Και λέω, παίξτε το. Πώ το λένε, τον εκπρόσωπο. Τον κύριο Στεριώτη. Ναι, άμα ξαναβγείς. Ναι. Πρόσεξε, τι φταίει, λοιπόν, ο καημένος Στεριώτης. Τι φταίει ο δυστυχής Στεριώτης. Ο Στεριώτης είναι διευθυντής δημοσίων σχέσεων. Δεν κανονίζει τα τιμολόγια. Δεν κανονίζει. Λοιπόν, και ο κύριος Μηταράκης, ο εξαπορήτων στα οικονομικά του κυρίου Σαμαρά. Δεν θέλει να το λέμε αυτό, αλλά δεν έχει άλλον ο Σαμαράς στα οικονομικά. Καλημέρα, κύριε Μηταράκη. Καλημέρα, κύριε. Ένα βουνό προβλήματα θα έχετε αύριο την άλλη. Όλα αυτά τα προβλήματα ξεκινάνε γιατί καταραίει η ελληνική οικονομία. Έχει σταματήσει να λειτουργεί η παραγωγική βάση, υπάρχει μια πλήρη ασφυξία στην αγορά, το οποίο επηρεάζει τα ταμεία, επηρεάζει τα δημόσια έσοδα και έχει εκτινάξει την ενεργία στο 21%. Τρεις προτεραιότητες του Αντώνη Σαμαρά για την επόμενη μέρα: κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και ασφάλεια των πολιτών. Λεφτά δεν ακούω πουθενά. Λεφτά μπορεί να υπάρξουν μόνο αν δουλέψουμε ως κράτος. Αν δουλέψει ο ιδιωτικός τομέας, ναι, αν δώσουμε κίνητρα παραγωγικότητας και μπορέσει να λειτουργήσει πραγματική οικονομία. Λεφτά δεν υπάρχουν. Και λεφτά δεν δημιουργούνται από το πουθενά. Ερώτημα. Τα λεφτά δημιουργούνται μόνο με τη δουλειά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο παράπονο των νέων των παιδιών είναι αυτό. Ότι δεν βρίσκουν δουλειά. Του νέου, του επιχειρηματία, του μικρού, του μεσαίου, του μεγάλου, ναι, ότι δεν μπορεί πώς θα αυτό βρείτε το δουλειά σε ένα νέο άνθρωπο. Ασφαλιστικό καθεστώς να λειτουργήσει. Ένας νέος, η ελπίδα αυτής της χώρας, κύριε Αυτιά, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο Έλληνας έχει ένα δαιμόνιο. Το οποίο σε όποια χώρα του εξωτερικού έχει πάει, έχει πετύχει. Και δεν μπορεί να πετύχει στην Ελλάδα. Πρέπει να βάλεις βάσεις ανάπτυξης. Τι είναι βάσεις ανάπτυξης? Φορολογικά κίνητρα που να κάνουν τη χώρα μας ανταγωνιστική. Ρυθμιστικά κίνητρα για να μπορεί να λειτουργήσει η επιχειρηματικότητα. Καθεστώς σταθερότητας. Ρευστότητα στην αγορά και κάποια μέτρα επίδραση. Ρευστότητα στην αγορά. Θα πέσει χρήμα δηλαδή στην αγορά. Εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ναι, και επιτέλους μπήκε στη νέα δανειακή σύμβαση να ξοφλήσει το δημόσιο τα 7 δις που χρωστά στην πραγματική οικονομία. Με τη χρήση και ευρωπαϊκών πόρων και με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να μπει επιτέλους κεφάλαιο στην αγορά. Δηλαδή αυτά που χρωστάει το κράτος αυτή την ώρα στους ιδιώτες, επιχειρηματίες, το κράτος μέσω εφορίας κλπ. Θα τα δώσει. Κατ' ελάχιστο είχαμε πει από τον Ιούλιο του 2010 ότι πρέπει να γίνει ένας πλήρης συμψηφισμός. Όποιος του χρωστάει το δημόσιο έστω και ένα ευρώ, μάλιστα, να μην κληθεί να πληρώσει τίποτα μέχρι, ναι, να το ξοφλήσει το δημόσιο. Τώρα υπάρχουν και πόροι για να πληρωθεί πρώτα αυτός που του χρωστάει το δημόσιο. Πάρτε ένα παράδειγμα. Εξαγωγικές εταιρείες. Όλοι συμφωνούμε ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να παράγουμε και να εξάγουμε. Μάλιστα. Αυτός που εξάγει δεν παίρνει το ΦΠΑ πίσω. Τι σημαίνει? Ότι κλείνει. Ερώτημα. Η Τρόικα θέλει φόρους. Θέλει και άλλους φόρους. Θέλει περικοπές φοροελαφρύνσεων. Τα έχουμε μπροστά μας εδώ. Φόρους από μια οικονομία η οποία δεν παράγει, ναι, δεν μπορεί να εισπράξει. Ναι, αλλά έχουν ψηφιστεί στο μνημόνιο αυτά. Το χαράτσι της ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη, ναι, που είναι μια από τις ελάχιστες δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας ότι θα το καταργήσουμε, τι έχει κάνει τελικά? Έχει καταστρέψει ένα ολόκληρο παραγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας που είναι η οικοδομή, που στηρίζει 130 επαγγέλματα και αν βάλετε κάτω τι έσοδα έχει χάσει το δημόσιο από το γεγονός ότι έχει παγώσει η αγορά. Να μιλήσουμε με την νοοτροπία, ναι, της Τρόικας, αν θέλετε. Αν βάλετε σε ένα φύλλο χαρτί τι έσοδα από ΦΠΑ, από φόρο μισθωτών υπηρεσιών, από υλικά. Ξέρετε ότι το τσιμέντο έχει πέσει 85% κατανάλωση τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν χτίζετε τίποτα. Δεν χτίζετε τίποτα. Έχει παγώσει η οικοδομή. Σωστό. Ερώτημα. Άρα από πού θα εισπράξει αυτό το διπλό χαράτσι που φωνάζουμε εδώ και καιρό? Και το κόμμα σας δεν έχει βγάλει ούτε μία ανακοίνωση. Μόνο για το ένα χαράτσι έχει βγάλει ανακοίνωση. Για το άλλο που το έχουμε πει εδώ και από 21 Φεβρουαρίου δεν έχει επιλέξει. Το δεύτερο, κοινωνικές παροχές της ΔΕΗ μέσω των δικών μας χρημάτων. Πληρώνουμε εμείς, θα κάνει κοινωνική παροχή η ΔΕΗ. Γιατί δεν τα παίρνει το κράτος να κάνει κοινωνική παροχή? Η ΔΕΗ είναι καλύτερη από το κράτος.
Αυτό που δεν είναι ένα μεγάλο. Μπράβο, σε αυτό τι θα κάνετε. Αυτό το χαράτσι που έχει ακατέψει τον κόσμο. Εδώ του κόβανε ρεύμα, τον τρελαίνανε τον κόσμο. Εσείς τι θα κάνετε για αυτό το θέμα. Αυτό που συνδυάσαμε τη φορολογία με το ρεύμα. Ναι. Πολλοί είπαν ότι είναι αντισυνταγματικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανήθικο. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ενώσει την παροχή του ρεύματος με το αν πλήρωσε όλους τους φόρους του. Και δεν μπορεί να ζητάς φόρους από κάποιο συνταξιούχο, παραδείγματος χάρη, που δεν έχει πάρει το εφάπαξ του άνθρωπου. Η σύνδεση, κύριε Μηταράκη, του ρεύματος έχει γίνει μόνο στη διαδικασία ότι δεν υπάρχει φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Άρα η ΔΕΗ ήταν η εύκολη λύση για να μπορέσουμε να πάρουμε θέλετε αυτά τα χρήματα. Θέλετε να σας απαντήσω σαν άνθρωπος αγοράς αυτό, που έχω δουλέψει ζωή μου και μπορώ να δω πέντε πράγματα πρακτικά. Μπορούσε η ΔΕΗ να εκδώσει τους ίδιους λογαριασμούς. Και αντί να γράφει ΔΕΗ, πάνω να γράφει Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Και να είναι άλλος κωδικός και να μην μπαίνουν στον ίδιο λογαριασμό. Και να τυπωθεί από το μηχάνημα της ΔΕΗ. Στην ίδια συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπορούσες να έχεις την ίσπραξη. Γιατί ο κόσμος δεν θα μπορούσε να πάει στην εφορία να πληρώσει. Και αυτό είναι ένα άλλο δεδομένο. Γιατί πρέπει ο πολίτης να πρέπει να πάει το πρωί στην εφορία, το μεσημέρι, στο ΙΚΑ, στο απόγευμα, στο ΤΕΒΕ. Και να μην συμψηφίζονται σε ένα κεντρικό σύστημα. Δεν θα διαφωνήσω με τη συζήτηση που κάνατε μέχρι τώρα. Μία ερώτηση θέλω μόνο να κάνω, αν μου επιτρέπει ο Γιώργος. Μιλάμε για ανάπτυξη και συμφωνούμε όλοι. Μιλάμε για μείωση της φορολογίας και συμφωνούμε όλοι γιατί αυτό πραγματικά θα δώσει όθηση στην αγορά. Όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί με το μνημόνιο και που καθορίζουν ότι θα πρέπει να έχετε κάνει αυτό πριν την εκταμείευση, θα πρέπει να έχει γίνει εκείνο πριν την εκταμείευση. Μέσα μιλάει ότι αν θα πάω να μειώσω τους συντελεστές φορολογίας, θα πρέπει να βρω ισοδύναμα μέτρα. Βεβαίως. Αν θα πάω να μειώσω, μου απαγορεύει να μειώσω τους έμεσους φόρους. Και προβλέπετε έχει τρελαθεί ο κόσμος, κύριε Παντελή. Αυτά τα πράγματα πώς θα γίνουν, πώς θα πάμε στην μπάλα. Ισοδύναμα θα βρεις σε τρία σημεία. Ποιάνε, θα βρεις στη σπατάλη του ελληνικού δημοσίου. Τι θα κόψετε. Συγγνώμη, βλέπετε τις τελευταίες μέρες μόνο και μόνο με τα σκάνδαλα που και οι ίδιοι παίζετε, τι ακόμα σπατάλη υπάρχει σε αυτό που ονομάζουμε ελληνικό δημόσιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας εκεί έξω που να μην καταλαβαίνει ότι ξοδεύουμε λεφτά. Όχι τελικά για να φτάσουν στο φτωχό και στον αδύναμο, όχι να φτάσουν στην παραγωγή, χάνονται μέσα στο σύστημα. Θα μου πείτε, το έχουμε ακούσει αυτό, κύριε Μηταράκη, 30 χρόνια. Δεκαετίες. Μαζί σας. Έχει αλλάξει ένα πράγμα. Ναι, αλλά αυτή την ώρα. Ότι πλέον καταλαβαίνουν, αυτή την ώρα που λέτε κι εσείς, καταλαβαίνει πλέον ο κόσμος, καταλαβαίνουν και οι πολιτικοί, καταλαβαίνει η κοινωνία ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και κύριε πλέον Κοκόρη. Δεν υπάρχει λίπος στον κόσμο. Κύριε Κοκόρη. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα στον Έλληνα να πληρώσει άλλους φόρους γιατί δεν αντέχει. Δηλαδή, αυτός που είναι νόμιμος και σωστός πληρώνει τους φόρους, ενώ αυτός που φοροδιαφεύγει, μια ζωή κλέβει το κράτος. Υπάρχει τρόπος να λυθεί το θέμα αυτό. Έτσι. Και βέβαια υπάρχει τρόπος, αν δημιουργήσουμε μια σωστή φορολογική βάση, εάν υπάρχει η πολιτική βούληση, αν ο πολίτης πιστεί ότι τα λεφτά του πιάνουν τόπο, μάλιστα, δηλαδή ότι έχει επαρκείς παροχές, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κλπ. Και αν πράγματι έχουμε μια οικονομία που μπορεί να παράγει. Μακάρι. Αλλά σε ό,τι αφορά το προηγούμενο το οποίο είπατε, άκουσα και τον κύριο Μηταράκη, σωστές οι επισημάνσεις του, αλλά γιατί η ΔΕΗ λοιπόν να παίζει το ρόλο του φοροεισπράκτορα, αφού υπήρχε η βάση, κάτι το οποίο έχουμε πει εδώ και από την πρώτη μέρα μάλλον, εδώ και πολλούς μήνες, από την πρώτη μέρα που έγινε αυτό το θέμα με το χαράτσι της ΔΕΗ, θα μπορούσε λοιπόν η δουλεμένη βάση που είχε το Υπουργείο Οικονομικών από το ΕΤΑΚ, του 9, του 10, του 11, να τη χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Και να μην είχαν ταλαιπωρηθεί καθόλου μα καθόλου οι πολίτες. Και έρχεται και. Οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν άδικα. Χωρίς να εισπράξει το δημόσιο ούτε μία ευρώ. Πάντως, μακάρι να μπορούσαμε να απαντήσουμε στον κύριο Κοκόρη. Έστω και το 2009, Παναγιώτη μου, τη βάση του Υπουργείου την είχε. Υπήρχε η βάση που βεβαιώνονταν το ΕΤΑΚ. Υπάρχει η βάση που βεβαιώθηκε το ΕΤΑΚ του 10 και του 11. Πάντως, κύριε Αυτιά, αυτό που λέει ο κύριος Κοκόρης. Του 9, του 9. Παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ λογικό. Υπάρχουν πάρα πολλά λογικά πράγματα που δεν γίνονται. Και αν θέλετε, και το έχουμε συζητήσει ξανά αυτό, κύριε Αυτιά, ένας από τους λόγους που πριν 18 μήνες αποφάσισα να αφήσω την καριέρα μου και να μπω στην πολιτική, ήταν γιατί πολλά πράγματα που είναι λογικά δεν γίνονται. Πάμε στο διατάφτα λοιπόν, για να δείτε, φίλες και φίλοι, ότι έχουν συμβεί αυτά τα οποία θα δούμε μόλις τώρα. Κύριε Ρωμανιά, πάμε στην κάρτα 551. Δόξα τω Θεώ, από κάρτες άλλο τίποτα. Η κάρτα 551 δείχνει τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής σε αυτόν τον κόσμο που λέει δεν μπορώ άλλο. Τι έχει συμβεί. Μείωσαν μισθούς και συντάξεις 35-40%. Και το βάζουμε πολύ λίγο, κύριε Ρωμανιά. Βάζουμε δηλαδή το χαμηλότερο ποσοστό.
Έκοψαν εφάπαξ έως και 50%. Μιλούμε για τη μείωση, την καθαυτό μείωση. Έτσι, μπράβο. Μισθών και συντάξεων. Κούρεψαν. Όχι για τα συνεπαγόμενα. Έτσι. Κούρεψαν ομόλογα απλών ανθρώπων. Οι οποίοι εμπιστεύτηκαν πολύ το ελληνικό. Μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα. Ναι. Στο οποίο αρχικά έδινε η κυβέρνηση διαβεβαιώσεις ότι θα το αποφύγουν. Και τελικά. Τελικά μπήκαν άνθρωποι που βάλανε 30-40 χιλιάδες ευρώ εφάπαξ και για ασφάλεια. Μάλιστα. Εμπιστευτήκαν αυτό που λέγαμε με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ρωτάω τώρα, πώς θα ξαναβγεί το ελληνικό κράτος σε 5 χρόνια να ξαναβγεί από τον κόσμο. Σωστό. Αύξησαν... Γιατί πρέπει να δούμε τις συνέπειες όλων των ενεργειών που παίρνουμε. Σαφής. Αύξησαν όλους τους φόρους. Κύριε Παντελή, κύριε Κοκόρη, εσείς το ζείτε καθημερινά, το ζει ο πολίτης. Αυξήσανε τα πάντα. Και τώρα, όπως αποκαλύπτετε εσείς εδώ, με αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Παντελή, τι κάνουν ακριβώς σε ό,τι αφορά Γιώργο, την αφορολογία των ακινήτων. Έρχονται να καταργήσουν αυτό που το Σεπτέμβρη του 2011 είχαν ψηφίσει για τα αυθαίρετα, για τους ημιυπαίδριους, για τα πατάρια και τις σοφίτες. Δηλαδή. Ενώ εκεί είχα μειωτικό συντελεστή, είτε στη γονική παροχή, είτε στη μεταβίβαση, είτε στο TAP της ΔΕΗ, γιατί μάλιστα αφορά όλο τον κόσμο, είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης είτε όχι. Έρχεται λοιπόν τώρα με μία γραμμή το Υπουργείο Οικονομικών, το πολυνομοσχέδιο, αυτό το σκούπα, ποιος το κατέβασε, το ανάπτυξη, το οποίο τι λέει, καταργείται αυτή η παράγραφος. Άρα πάμε στο διπλάσιο του φόρου που πριν 5 μήνες οι ίδιοι είχαν ψηφίσει. Είναι ο νόμος ότι 40-14... Υποτίθεται, κύριε Παντελή, ότι υπάρχει φορολογικός διάλογος. Υποτίθεται ότι καθόμαστε για πρώτη φορά οι πολιτικές δυνάμεις με στόχο τον Ιούνιο να καταθέσουμε ένα νέο φορολογικό πρόγραμμα. Και έρχονται η μία εκπλήξη μετά την άλλη, ούτε εμείς δεν τις προλαβαίνουμε πλέον. Κύριε Μηταράκη, λοιπόν, θέλετε, αν έχω ένα δευτερόλεπτο, για να δει πώς είναι ο διάλογος και τι γίνεται. Λέει, γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση με σκοπό την απλούστερη και πρακτικότερη εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων. Αυτό είναι ο διπλασιασμός των φόρων. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή που ήταν σήμερα μαζί μας. Τον Παναγιώτο Κοκόρη από την Θεσσαλονίκη. 8:32 πρώτα λεπτά. Πάμε, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα και αμέσως μετά. Σε ποιο ταμείο είστε, πότε θα πάρετε σύνταξη, με πόσα χρόνια, ποιες είναι οι παγίδες, γιατί πολλοί κόσμος αρχίζει και ψάχνεται. Τι θα γίνει με τις μητέρες ανηλίκων. Έτσι, μπράβο, μητέρες ανηλίκων. Του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς. Και πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, λέει ότι Γιώργο, δεν μπορούμε άλλο με αυτά τα μέτρα. Δηλαδή κάθε τρεις μήνες έχουμε και καινούρια. Και πού είστε, τον Ιούνιο είναι ψηφισμένα τα μέτρα τα οποία έρχονται. Είναι ψηφισμένα εδώ στο μνημόνιο. Μάγδα. Γιώργο, θα σας δείξω αυτή τη στιγμή ζωντανά από το Google Earth που ακριβώς έγινε ο σεισμός, γιατί με ρωτάτε. Είναι 4,4 ναι, από ό,τι είδε στο εξωτερικό. Λοιπόν, αριστερά μας είναι η Κέρκυρα και πάμε. Είναι στην Ιγουμενίτσα, εδώ που βλέπετε στις Φιλιάτες. Βλέπετε, εδώ είναι οι Φιλιάτες λοιπόν, που είχε το επίκεντρο του σεισμού. Μάλιστα. Και που το ακούσατε. Άνοιξε λίγο το χάρτη για να καταλάβουμε περίπου. Σε όλη την Ήπειρο λοιπόν. Μάλιστα. Δώστε ένα λεπτό. Εδώ είναι το σημείο του σεισμού. Δείξε με ένα στυλό, δείξε με ένα. Δεν κάτι. Γίνεται, Γιώργο, δυστυχώς. Δεν γίνεται. Είναι δεξιά λοιπόν από την Κέρκυρα. Μάλιστα. Σε αυτή την περιοχή, στο κέντρο, όπως βλέπετε το χάρτη. Θα λοιπόν κάνω μια προσπάθεια. Αν δείξει έτσι, δεν φαίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν φαίνεται. Γιατί είναι από πάνω εικόνα, μάλιστα. Έτσι είναι τα iPad και τα iPhone, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Ευχαριστούμε, Μάγδα. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Άμεσες συνδέσεις με όλες τις πόλεις σε λίγο. Βέρεια, Κρήτη, Πάτρα, όπου θέλετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ένα μεγάλο ερώτημα θα θέσω εγώ τώρα σε όσους θα ακολουθήσουν. Κι άλλοι φόροι, κι άλλες μειώσεις μισθών, κι άλλες μειώσεις συντάξεων. Για όνομα του Θεού, διάλειμμα.